Καλησπέρα. Καλή εβδομάδα. Πώς θα περάσουν τώρα 15 μέρες Άξια Κιζιλόγλου? Κοίταξε, εγώ το έλεγα στον Πατμανίδη το πρωί. Στην Κρίνια τώρα. Η μεγάλη καταρά, αν θες να καταραστείς κάτι, να ρίξεις μια κατάρα σε ένα φύλαθλο, πες του να σκαλώσει η ομάδα του σε εβδομάδα που έχει ρεπό. Όχι όποια και που έχει ομάδα, κενό. Όχι όποια και όποια. Λέμε για τις μεγάλες ομάδες που υπάρχει και πίεση. Βέβαια, εντάξει, είναι εκεί. Και τι να το πεις τον Πάοξ τώρα, γιατί γκρινιάζεις? Πώς να το πεις αυτό? Βουνό το δίκιο του. Ναι. Δεν μπορώ να πω τίποτα. Όλα έχουν ένα όριο. Δεν θα τους πεις τώρα άχρηστους, ανίκανους και θα τους απαξιώσεις. Αλλά στην Κρίνια τώρα τι να πεις? Και είναι και κάτι άλλο, ρε παιδί μου. Είναι αυτό που σκύβω πολλές φορές πάνω από τον μέσο φύλαθλο, ο οποίος όσο και να θέλει να πει ότι εντάξει δεν τρέχει τίποτα, όσο και να θέλει να πει ότι έχουμε τα προβλήματά μας, εμείς είμαστε στο μεροκάματο, έχουμε τις οικογένειές μας, έχουμε τα θέματά μας, δεν θα τρελαθούμε κιόλας για αυτούς αν δεν το καταλαβαίνουν αυτοί, δεν θα τρελαθούμε εμείς. Το λέει, αλλά φίλε δεν το πιστεύει και πέφτει μπρούμητα για ύπνο το βράδυ. Δηλαδή πολύ το ξενέρωμα χτες. Και βλέπω τον Μάριο Ασλαμά σε μια γωνία εκεί και σκέφτομαι ότι, όπως το είπε και ο ίδιος βεβαίως, ότι σε 15 μέρες, νάτος, όλο αυτό το πράγμα θα πέσει επάνω του σε 15 μέρες. Αυτός θα την πληρώσει. Τρέμει. Όλγα. Τρέμει πόσο θα μπορεί να πάει αυτό το πράγμα που θα γίνει σε 15 μέρες σε Τούμπα. Τρέμει. Και ακούστηκε στο ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης η φράση λίγο πριν ότι δεν πήρα θέση γιατί με κάλυψε ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου. Πώς το εξηγείς αυτό? Πού, ποιος? Αφού ο Σταύρος Κόλκας σκέφτεται σοβαρά να επιστρέψει στην εκπομπή. Την πρωινή, την Τρόικα. Δεν μπαίνει, θα μαλώσουμε. Δεν μπαίνει. Δεν θεώρησε σκόπιμο ο συνάδελφος Χρύσανθο Τσαλτίδης να πει το παραμικρό, διότι τον κάλυψες εσύ με τα λεγόμενά σου. Δεν ξέρω. Όταν κάνεις... Ο καθένας έχει τις απόψεις του και κρίνεται για αυτές. Αρκεί να μην τις αλλάζει κάθε 10-15 μέρες ή κάθε 5 μέρες. Θα τα συζητήσουμε. Εδώ είμαστε. Τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή. Γραπτά μηνύματα, γράφετε FM, αφήνετε κενό. Το μήνυμα στο 5-45-26 μηνυματικά στην αρχή. Αργότερα θα ανοίξουμε και γραμμές προφανώς για να συζητήσουμε τα του ποδοσφαίρου. Για το μπάσκετ ορίστηκε το πρώτο παιχνίδι της χρονιάς, το πρώτο επίσημο παιχνίδι της χρονιάς, Τετάρτη απόγευμα, προημιτελικός κυπέλου, νοκάουτ παιχνίδι, 6:30 Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Τετάρτη στις 5 Οκτωβρίου, πρώτο μάτς για την ομάδα μπάσκετ. Μεθαύριο δηλαδή. Μια χαρά. Μπήκες. Μπήκες. Ετοιμάζεται, ναι. Τι ρε. Στα είπα εγώ. Τι μου είπες? Τα είπα, μην τους στέλνεις αυτούς στη Βέρεια. Δεν μπορούν. Εντάξει, ρε, φίλε. Είναι λίγοι. Δεν μπορούν. Έλειπαν συγκεκριμένοι άνθρωποι από τη Βέρεια και δεν κέρδισε ο ΠΑΟΚ. Να σου πω κάτι τώρα, στα ίσα. Αν δεν ετοιμάσεις τη συνέχεια σου, ρε φίλε, να τους πεις πηγαίνετε παιδιά να πάρετε ένα αποτέλεσμα στη Βέρεια, τη φιλική, που 11 στους 10 οπαδούς που είναι στην κερκίδα είναι δική σου. Τι πρόσεξε, κομπλεξικός άκουσες, τι πρόσεξε. Τι πρόσεξε. Τι κατήγγειλε. Αυτός εδώ. Σλαμάς. Τα ball boy της Βέρειας που έδραν την μπάλα γρήγορα στο παίκτη του ΠΑΟΚ. Εννοείται, ρε. Πιο γρήγορα από την Τούμπα. Τι είδε κομπλεξικός. Πιο γρήγορα από την Τούμπα. Αλήθεια ήταν αυτό και έχει εξήγηση. Η Τούμπα κάνει και τσιλικάκια, ναι. Το πιτσίδι, για να δείξει τον κόσμο. Είναι και λίγο ζαβό. Ναι. Ο χθεσινός κατάλαβε ότι ήταν το ματς κρίσιμο. Η χθεσινή δηλαδή πρέπει να κάνει και στο ημίχρονο σύσκεψη. Και να πάνε σφίξαμε, τώρα θέλει. Και πάλι, ποδαράκια μου. Και πάλι δεν κερδίσατε. Και πάλι δεν κερδίσατε. Μπράβο. Μεγάλη επιτυχία. Συγχαρητήρια. Στη Βέρεια. Στη Βέρεια. Γράφω σε ένα φίλο μου προχθές, δεν λέω όνομα. Γράφω. Εσείς, σαν πολλές. Το Σάββατο που μάθαμε, ναι, τι έγινε στην προπόνηση. Σαν πολλές αλλαγές δεν ετοιμάζει. Και θέσεις και αυτά και τα λοιπά. Και τι μου απαντάει ο φίλος μου? Τι? Αφού ρε φίλε τελειωμένο μάτς είναι, γιατί να μην κάνει αλλαγές? Λέει ο φίλος μου, ναι. Πάρτε κι εσύ τελειωμένο μάτς. Άμα θες πες ότι έχει δίκιο αυτός. Γιατί για αυτός η ίδια λογική είναι. Αφού είναι εύκολο το μάτς και τελειωμένο, με τη γνωστή έννοια, γιατί να μην κάνει αλλαγές και 5-6 και 10 αλλαγές? Έτσι το σκέφτηκε. Καλό να πάθει. Άσχετα ότι θα έπρεπε να κάνει αλλαγές. Εντάξει. Άλλο αυτό. Να μιλήσουμε. Λέμε για την προσέγγιση του, ήταν τελειωμένο το μάτς. Δημοσιογραφικά να το πούμε. Ναι. Ωραία. Σοβαρά. Σοβαρά, τι, ναι. Αυτό τι ήταν, αστείο. Το rotation δεν γίνεται μόνο για να ξεκουραστούν αυτοί που παίζουν.
Ναι. Γίνεται για να πάρουν και 90 λεπτά αυτοί που δεν παίζουν. Mm-hmm. Ωραία. Αν έπαιζε τώρα Πανιόνιος ΠΑΟΚ, θα το έκανε. Πανιόνιος ΠΑΟΚ. Ναι. Μικρότερο. Άρα έπαιξε ρόλο και αυτή η αίσθηση, ναι, ότι το μάτς είναι εύκολο. Αν όχι τελειωμένο. Πάμε παρακάτω. Ναι. Το να κάνεις rotation είναι το φυσιολογικό. Σωστά. Το να κάνεις αυτό το rotation δεν είναι φυσιολογικό. Αλλά γιατί μου ανοίγεις την ατζέντα, ωραία, ναι, από το ποδοσφαιρικό κομμάτι, ωραία, και γιατί όχι από το διαιτητικό. Πάντα μιλάω για ποδόσφαιρο στην αρχή. Ναι, εσύ μπορείς να λες για διαιτητές. Εγώ δεν αλλάζω θέση. Εσύ. Αυτό που έλεγα πάντα λέω και τώρα. Ναι. Πρώτα το ποδόσφαιρο. Πρώτα το εκτός και αν έχουμε ένα σχέδιο και ένα μάτσο που υπάρχει σφαγή, όπως υπήρχε σφαγή στο Καραϊσκάκι πρόπερση, όπου κέρδισε ο ΠΑΟΚ, όπως υπήρχε σφαγή στη Λιβαδιά πρόπερση, όπως υπήρχε σφαγή σε άλλα μάτσο που τα λάθη είναι πάνω από 10, 15, 20, μικρά ή μεγάλα. Εδώ μιλάμε για ένα λάθος. Για εμένα σφαγή, δόλος, σύστημα, οργάνωση και όλα αυτά με ένα λάθος δεν υπάρχει. Ακούγεσαι. Εσύ πιστεύεις ότι αυτός ο αυτιστικός που ήταν βοηθός χθες. Θα σας πάει όλους στα δικαστήρια αυτός, να έχει τον νου σας. Ναι, ναι, ναι. Θα μαζεύει όλα. Ναι. Αυτός που γράφεται ότι έχει δόλο, ότι ήταν στημένος, ότι ήταν τυφλός, ότι είναι αυτιστικός. Θα σας πάει στα δικαστήρια αυτός. Να μας πάει. Εγώ αυτό περιμένω σήμερα. Mm. Είναι ξεκάθαρο ότι πρέπει να σας πάει στα δικαστήρια. Γιατί δεν. Γιατί τον ξέρετε και τον γράφετε ότι έχει πρόθεση. Βεβαίως έχει πρόθεση. Πώς θα πάει στο δικαστήριο. Πώς θα αποδείξεις. Πώς θα αποδείξω. Εσύ τον κατηγορείς ότι έχει πρόθεση. Αυτός δεν αποδείξει. Εγώ τον κατηγορώ γιατί μπροστά στα μάτια του, δεν είδαμε το είδε. Τι λάθος, ρε. Λάθος θα πει. Τι λάθος, ρε. Ήμουν ζαλισμένος. Είμαι ανίκανος, μπορεί να πει. Ωραία, και αυτό ακόμα. Εσύ πώς θα αποδείξεις ότι έχει πρόθεση. Μα είναι μπροστά του. Με μία φάση. Μπροστά του είναι. Ναι, λάθος. Τι λάθος, ρε Μίτσο. Έτσι είναι τα λάθη. Έτσι είναι και λάθη. Όχι. Είναι μία φάση όμως. Και τι να κάνουμε, είναι ένα γκολ όμως, φίλε. Να βάζεις κι άλλα. Να παίζεις ποδόσφαιρο. Να σου πω τώρα. 90 λεπτά να παίζεις μπάλα. Να μην κοροϊδεύεις. Εντάξει, ωραία. Ο ΠΑΟΚ ήταν τραγικός στις ποδοσφαιρικά. Από εκεί ξεκινάμε λοιπόν. Ναι. Α, μπράβο. Ναι. Τώρα καλά το πας. Από εκεί ξεκινάμε. Αρχή, μέση και τέλος. Άκου να δεις. Ναι. Θα μου αφήσεις να ολοκληρώσω και θα σου πω εγώ που ξεκινάμε. Ναι. Ο ΠΑΟΚ ήταν τραγικός χθες. Α, μπράβο. Όπως ήταν και ο Παναθηναϊκός χθες τραγικός. Που από 2-0 βγαίνουν τα βόδια τα άλλα δύο με τερματοφύλακα και το χάνουνε. Με παίκτη λιγότερο. Ωραία. Ωραία. Η Τρίπολη. Ωραία, ωραία. Όπως ήταν τραγική και η ΑΕΚ χθες. Όπως ήταν και μέτριος ο Ολυμπιακός, θα πω εγώ χθες. Όχι, ωραία. Πολύ ανώτερο τη ΑΕΚ. Ναι, αγόρι μου, αλλά δεν ήταν τίποτα το συγκλονιστικό. Εντάξει, μια χαρά ήταν. Ωραία. Μια χαρά. Ρε Μίτσο, δεν ήταν κάτι το συγκλονιστικό. Απέναντι σε αυτήν την ΑΕΚ, ο κανονικός Ολυμπιακός δεν έβαζε 8 γκολ. Εντάξει. Ωραία. Και τα έβαλα από κόντρες. Πάμε παρακάτω. Ωραία. Ο ΠΑΟΚ χθες με τα λάθη που κάνει, σκοράρει. Και έχει την ευκαιρία ο προπονητής του στο ημίχρονο. Να δει ότι δεν έβαλα δεκάρι, ρε, εσύ, πω, βάλ τον Μπίσεσβαλ. Πω, δεν περνάω. Και στο 0 δεν είχε αυτή την ευκαιρία. Από τα δεξιά, θα σου πω μετά, ρε. Δεν περνάω ούτε τη σέντρα από τα δεξιά να βάλω τον Κίτσιου. Δηλαδή τα λάθη που έκανε στο ξεκίνημα. Ποιο Κίτσιου. Ποιο Κίτσιου. Κρέσπο έχω. Καλά, ο Κρέσπο πρέπει να κάνει 70 συμμετοχές. Θα παίξει και δεκάρι τώρα. Έτσι πρέπει να έχουν κάνει στο συμβόλαιό του. Θα δεν εξηγείται αλλιώ αυτό το πράγμα, ναι. Τέλος πάντων. Τα ξεφώνει. Τα πάντα ρίξουμε εμείς περισσότερο από όλους. Ωραία. Άλλο θέλω να σου πω εγώ. Εντάξει. Θα σου απαντήσω. Ναι. Το βάζω τον κόλπο, ρε φίλε. Ναι. Ωραία. Και μου το ακυρώνει. Την περασμένη Δευτέρα τι λέγαμε και συμφωνούσαμε μαζί. Τι. Ότι ο Παναθηναϊκός ήταν κακός στο Αγρίνιο. Από εκεί ξεκινάτε, κύριοι. Και με ένα λάθος που ήταν λάθος η ακύρωση του γκολ, δεν μπορείς να μιλάς, ξεφτιλίζεσαι, λέγαμε. Δεν τώρα είναι το οριακό το offside. Δεν ήταν οριακό του Παναθηναϊκού. Ήταν στο ένα μέτρο. Χθες ήταν στα δύο μέτρα, του Παναθηναϊκού ήταν στο ένα μέτρο. Ό,τι λέγαμε λοιπόν την περασμένη Δευτέρα, για μία φάση του Αγρίνιου που φώναζαν αυτοί οι γραφικοί που τους λέγαμε, ναι, τους λέγαμε, τώρα γιατί αλλάζουμε τη θέση. Και λέμε ότι είχε δόλο και ότι ξεκινάμε από τη διαιτησία. Δόλο είχε. Μα είναι ξεκάθαρο ότι είχε δόλο χθες. Μην επιμένεις. Άλλο είναι το ποδοσφαιρικό λάθος. Με μία φάση εγώ δεν βλέπω δόλο. Με μία φάση δεν βλέπω δόλο όσον αφορά το σύστημα. Γιατί ο ΠΑΟ χθες πάλι τα θέτει όλα. Και σύστημα και εγκληματικές οργανώσεις που μας κυνηγάνε και θεούς και δαίμονες. Με μία φάση. Δεν υπάρχει αυτό. Αν τυχόν μαζευτούν πολλές φάσεις. Έχουμε δύο. Την εβδομάδα. Έχουμε φίλε, δύο. Okay. Τέσσερις βαθμοί είναι δύο. Εντάξει. Τέσσερις αν βαθμοί είναι. Έξι φάσεις, οχτώ. Και αν πάνω απ' όλα αυτό εδώ δεν τελειώσει. Τότε και εγώ θα παραδεχθώ ότι ήταν σχεδιασμένο. Ότι με δύο
εγκλήματα, του έδωσε τη δυνατότητα να σου πάρουν 4 βαθμούς. Γιατί, κοίταξε να δεις, άλλες χρονιές ο ΠΑΟΚ τους ανάγκαζε να εκτεθούν. Τους ανάγκαζε να ξεφτυλιστούν. 30 βαθμούς πίσω το γιώναμε. Και έχανε. Ρε φιλέ. Ποιο μωρέ, που πήραμε ένα παιχνίδι στο Καραϊσκάκι. Αφού φάγαμε 4. Τη χρονιά του Σάντος χρειαζόταν μία φάση σε ένα παιχνίδι για να σε τελειώσουν. Δεν μπορούσε πολύ καλή ομάδα τότε. Αν καμία σχέση με μη συγκίνεις τώρα. Τώρα, ας πούμε για παράδειγμα, κατάφεραν με 2 διαιτητικά εγκλήματα να σε πάρουν 4 βαθμούς. Γιατί του έδωσε το δικαίωμα. Δεν είστε εσείς σίγουροι ότι θα γίνουν τέτοια πράγματα εκεί υπέρ του ΠΑΟΚ? Πούντα. Θα γίνουν, ρε φίλε, δεν μπορεί να μην γίνουν. Και όταν θα. Ή μάλλον. Και τι να τα συμψηφίσουμε μετά. Πες ότι θα αλλάξει από 26 Οκτωβρίου. Ναι. Εγώ δεν είμαι σίγουρος. Ούτε εγώ είμαι σίγουρος. Κανείς δεν είναι σίγουρος. Άλλοι είναι σίγουροι. Εντάξει. Θα τους δούμε. Πες ότι θα αλλάξει η ΕΠΟ. Όταν με μια νέα κατάσταση έχουμε και πάλι τα ίδια λάθη. Και πάλι μπορεί να τύχει να είναι κατά του ΠΑΟΚ. Τι θα λες? Ρε φίλε. Όταν λες το ίδιο τώρα, θα λες το ίδιο και τότε. Δεν γιατί θα βλέπεις τα πράγματα μονοδιάστατα πάντα? Ρε φίλε, αυτοί που σφυρίξανε χθες ξέρουν δεν θα είναι στους πίνακες να πούμε αν βγει. Πώς το λένε? Γιατί μου έχει να δώσει δικαίωμα. Τι? Έχει να δώσουν δικαίωμα. Τους έχει από χθες. Ρώτα, ήταν ο Αρετόπουλος και Πλατανιά, ο Γιωργαράκος. Ρε εσύ, μιλάμε τώρα για τον κουμπάρο του Τάδε που μπήκε πάλι στη λίστα. Άλλο αυτό. Ο Ευαγγέλου, τι είναι νομίζεις? Άλλο αυτό. Καλονή είναι... Πλατανιά πέρσι. Μιλάμε για τη σφαγή του Πλατανιά. Γιατί έπαιζε τότε η πεντάδα μεταξύ Αστέρας Τρίπολης, Πανιωνίου και Πλατανιά. Αυτό είναι. Ωραία. Αυτό εδώ το πράγμα που έπαιζε ο διαιτητής ήταν κακός. Ο διαιτητής, ρε φίλε, δεν γίνεται να μην είδε τη φάση. Να την πάρει πάνω του. Δεν γίνεται. Πώς θα το κάνουμε τώρα δηλαδή? Δεν γίνεται. Σου έδωσε δικαίωμα να ξεκινάς και να τελειώνεις με τη διαιτησία. Ρε εσύ, αυτό γίνεται. Γιατί σε δεν μπορούμε να έχουμε δύο κουβέντες? 10-20 φάσεων. Γιατί δεν. Όχι, ρε φίλε. Γιατί ήταν κακός ο προπονητής μου χθες. Έβαλε λάθος την ομάδα. Εγώ δεν είπα για προπονητή. Ωραία. Γιατί. Είπα για τον ΠΑΟΚ ολόκληρο. Τι θα πει κακός ο προπονητής? Κακός ήταν και ο Χαρίσης που πήρε ευκαιρία. Ναι. Κακός ήταν και ο Μιστακίδης. Κακός ήταν και ο Κάμπος που εντάξει, δεν. Εντάξει. Ναι. Δεν υπάρχει συζήτηση. Κακοί ήταν όλοι. Ωραία. Όλοι. Και αυτοί πήραν ευκαιρίες. Ήταν κακοί. Εγώ δεν θα πω ότι αν ήταν κακός ο Χαρίσης ή όχι. Από τη στιγμή που έφαγε στο Τζιόλι, όταν δεν παίζει ο Κάνιας, θα παίζει ο Χαρίσης. Ωραία. Αυτό το ξέρουμε από την αρχή. Ναι. Τελειώνει η κουβέντα εδώ. Ωραία. Πάμε παρακάτω. Το πρόβλημα με μένα δεν είναι αν έπαιξε ο Χαρίσης και δεν πήγε καλά. Δεν πήγε καλά, εννοείται. Δεν υπήρχε μέσα στο γήπεδο. Ωραία. Ή ξέρω εγώ, αν δεν πήγε καλά ο Περέιρα σαν δεκάρι που το ξέραμε. Είναι σύνθεση χαρακτηριστικών. Εκεί φταίει ο προπονητής. Δεξί μπακ ο Κρέσπο. Πάει δεξιά πλευρά. Αριστερό μπακ, ωραία, ο Λέοβατς. Πέμπτο παιχνίδι αόρατος. Ωραία. Στα χαφ, ο Χαρίσης με τον Τζίμιροτ και δεκάριο Περέιρα. Πάει και ο Άξονας. Πώς εγώ θα κάνω φάση? Εκεί λοιπόν φταίει ο προπονητής. Γιατί θα έπρεπε να βάλει τον Τζιγκίτσιου στα δεξιά, να έχει και μια ταχύτητα στα ανεβάσματά του. Ωραία. Ίσως θα έπρεπε να βρεσκάρει την αριστερή πλευρά που ο Λέοβατς δεν βλέπετε. Ωραία. Και να παίξει με δεκάρι. Ωραία. Απλά πράγματα. Μπήκε ο Μπίσεσβα στο 60 και ξαφνικά νομίζαμε ότι είχαμε τον Diego Maradona και όχι τον Diego Μπίσεσβα. Του φέρνει και λίγο. Αυτό είναι το λάθος του προπονητή. Ωραία. Αλλά το λάθος του. Και δηλαδή πάλι το... αυτοί που έπαιξαν μου... δεν δικαιούνται με την πιο αδύναμη ομάδα του πρωταθλήματος. Γιατί αυτό το είπαμε. Είναι μία από τις 1-2-3 πιο αδύναμες ομάδες του πρωταθλήματος. Στο πιο φιλικό γήπεδο της χώρας για τον ΠΑΟ. Να με αφήσει να ολοκληρώσω. Ναι. Ωραία. Να παίξουν κανονικό ποδόσφαιρο. Ναι. Εντάξει, μαζί σου. Ναι. Ωραία. Και πάλι αυτό το λάθος όμως που κάνει, του φέρνει τον γκολ του Περέιρα. Μπράβο. Εντάξει. Με ασίστα τον Τζίμιρο. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Ναι. Τι αυτό είναι το ποδόσφαιρο? Γίνονται και λάθη, ναι, αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Και όπως είναι τώρα η κατάσταση, αν πάει έτσι, φυσιολογικά και ομαλά, ό,τι σου αφαιρούν ναι. με αυτόν τον τρόπο, χωρίς πρόθεση λέω εγώ, θα το πάρει στην πορεία. Υπάρχει περίπτωση να μην το έχει δει αυτό το πράγμα τώρα. Αν είχε πρόθεση θα ήταν η διαιτησία 80-20. Πού να είναι 80-20, μωρέ, εκεί που έχω 5.000 κόσμο να μπουν μέσα να πάσα τη στιγμή. Μια-δυο φάσεις μπορούσε να κάνει, τις πήρε. Τι λες τώρα, εύκολο είναι. Να ακούσουμε χορηγούς. Η παγίδα ήταν μπροστά μας, την βλέπαμε. Το ότι ο ΠΑΟΚ δεν έπαιζε καλά το ξέραμε από την προηγούμενη εβδομάδα και την πιο προηγούμενη. Το είπαμε και την Παρασκευή το πρωί, παρότι είχαμε κερδίσει μέσα στο Λίμπερετς. Αυτό που δεν είχαμε υπολογίσει είναι ότι η συγκεκριμένη έδρα θα μπορούσε να μας στερήσει βαθμούς. Νομίζαμε ότι με κάποιο μαγικό τρόπο θα πάρουμε την νίκη, ό,τι και να γίνει. Έλα, αν παίξουμε με δεκάρα από την αρχή, τελειώνει το παιχνίδι τώρα. Δεν υπάρχει περίπτωση.
Τώρα δεν είχαμε ένα παίκτη και να κουβαλήσει λίγο μπάλα, να κάνει δύο μέτρα με την μπάλα τώρα. Εντάξει. Άσε τώρα. Πρώτη ώρα στο ΠΑΟΚ 24. Πρώτη ώρα με τα Data Labs, αδειοδοτημένο κέντρο διαβίου μάθησης, εκεί όπου ενισχύετε τις γνώσεις σας και αποκτάτε δεξιότητες στην πληροφορική. Παρέχει η Data Labs ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης για Microsoft Office με επεξεργασία κειμένου, λογιστικά φύλλα, παρουσιάσεις και βάσεις δεδομένων και εσείς πληρώνετε μόνο για τη συμμετοχή στις εξετάσεις. Στο τέλος και με κάθε εγγραφή η Data Labs σας δίνει δώρο ένα tablet. 2-3-10-2-22-62 και στο datalabs.edu.gr. Πρώτη ώρα με την τεχνική εταιρεία Αναδομό. Οι ειδικές ανακαινήσεις με 6 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική. 2311-241-508 για ό,τι θέλετε περί ανακαίνησης με 6 άτοκες δόσεις. Alter Echo. Υψηλών προδιαγραφών γαμπριάτικα για όσους θέλετε να ξαναπατρευτείτε. Ωραία. Και να κάνετε τον κουμπάρο. 25 Μαρτίου 12 στην Ευκαρπία και Πασαλίδη 85 στην Καλαμαριά και alteregofashion.gr μπορείτε να δείτε και casual εκπληκτικό ντύσιμο από την Alter Ego. Και η Ρεγκίνα είναι στην παρέα μας στο πρώτο μέρος της εκπομπής. Ειδηγινής, μπαταρίες, αξεσουάρ μπάνιου, υδραυλικά είδη. Όπου δείτε το σήμα Ρεγκίνα θα έχετε την εγγύηση εξαιρετικής ποιότητας της εταιρείας. Βρείτε λοιπόν τα προϊόντα Regina σε επιλεγμένα καταστήματα. Και ο Πειρατής μαζί μας σήμερα Δευτέρα στην πρώτη ώρα για το ΠΑΟΚ 24, Διογένους 17 στην Τούμπα, το μεγαλύτερο beer and rock bar στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, και σήμερα όπως κάθε Δευτέρα British Mondays by Brew Dog. Με 2+1 δώρο σε όλες τις BrewDog από Βαρέλι. Στον Πειρατή, επαναλαμβάνουμε, Διογένους 17, 2-31-0-944-922. Πολλά μηνύματα για τις απόψεις. Είναι βέβαιο, το ξέρουμε, ότι τώρα που δεν κέρδισε ο ΠΑΟΚ θα έχουμε και πολλή συμμετοχή και στα τηλεφωνήματα και στα λοιπά. Έτσι συμβαίνει όταν κερδίζει ο ΠΑΟΚ. Είναι μικρότερη βασικά, η συμμετοχή. Από ό,τι βλέπω, όλοι είναι σαν και εμένα και σένα. Τι εννοείς? Ότι έχουν χωριστεί σε αυτούς που τη βλέπουν σαν και εμένα και σε αυτούς που τη βλέπουν σαν και σένα. Εντάξει. Ο καθένας μπορεί να έχει άποψη. Αυτό που δεν μπορεί να ισχύει είναι ότι την τέταρτη αγωνιστική ο ΠΑΟΚ έχασε τους στόχους του. Δηλαδή αυτό είναι αστείο. Επειδή έκανε έναν παραλληλισμό με τον οποίο συμφωνώ σε σχέση με το τι λέγαμε Δημήτρη την προηγούμενη Δευτέρα για το στραβοπάτημα του Παναθηναϊκού. Έτσι. Τον έκανε τον παραλληλισμό. Μα αυτή είναι η αλήθεια. Εκείνη την ημέρα οι Αθηναίοι ήταν χωρισμένοι στα δύο. Με τους μισούς να λένε δεν έπρεπε να παίξουμε και να κερδίσουμε και τους άλλους μισούς να λένε μας φάξανε. Δεν ξέρω. Τι δεν ξέρεις, αφού φαίνεται ρε εσύ Δημήτρη, δεν ήτανε. Γιατί τους κόβει. Ακούμε, δεν συμμετέχουμε. Γιατί τους κόβει, γιατί εκτός το, το να έχεις. Όλο αν ασχεί αυτό που λες είναι γραφική. Εκτός το ότι πρέπει να έχεις ποδοσφαιρική γνώση να αναλύσεις πέντε πράγματα, ναι. Πρέπει να έχεις και ευστροφία και ευφυΐα παραγοντική. Αυτοί το έχουνε. Ξέρουν τι παίζει. Δεν υπάρχει. Ξέρουν τι δεν πρέπει να κάνουν για να μην δώσουν δικαίωμα. Την έχουν πατήσει ίσως παλαιότερα. Αυτά να το πω και έτσι. Γιατί πολύ περισσότερα χρόνια κάνουν πρωταθλητισμό από ό,τι εμείς. Αυτά που κοροϊδεύω δεν μπορώ να τα κάνω ποτέ. Κακώς τότε τα κοροϊδεύεις. Όχι. Γιατί αυτή έχουν αποτέλεσμα. Και τα κοροϊδεύαμε όλοι μαζί και ο ΠΑΟΚ μαζί τα κοροϊδεύε. Που εξέφρασε μια θέση ολόκληρη. Φίλε, τώρα. Γιατί σημαίνει αδυναμία να βγάζει ανακοινώσεις. Δηλαδή. Και μετά το μάτς κάνει τα ίδια. Ο κύριος Βασάρας. Είναι αυτή τη στιγμή η κατάντια του ελληνικού ποδοσφαίρου, διότι όταν αυτός που υπήρξε ο συγκεκριμένος ως διαιτητής αποδεικνύεται έρμεο, τότε δεν υπάρχει σωτηρία, ρε φίλε. Και εμείς καθόμαστε και μιλάμε αν έπαιξε δεξί μπάκο Κρέσπο. Όχι, δεν το δέχομαι. Όχι. Αυτή είναι η χρονική στιγμή, δεν το δέχομαι. Πάνω από όλο το ποδόσφαιρο. Σε ποδόσφαιρο δεν είμαι. Πάνω από όλο το ποδόσφαιρο. Φίλε, τι να κάνω, άμα βάζω τον γκολ, μετά βάζω ένα δεκάρι. Έπαιζες με την πιο αδύναμη ομάδα του προαθλήματος. Εντάξει, ρε φίλε. Και στον τραγικό έπαιζε με την Έμπα. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Την ακύρωσαν γκολ. Το ποδόσφαιρο είναι αυτό που είναι και είναι βασιλιάς, επειδή ακριβώς δεν είναι μόνο αγωνιστικός χώρος. Και είναι όλο το γύρω-γύρω. Δηλαδή είναι σαν να λέμε να μην έρθουν φίλαθλοι του Ηρακλή. Να μην έρθουν φίλαθλοι του Ηρακλή στην Τούμπα και να μην πάει κόσμο του ΠΑΟΚ στο Καφτατζόγλιο. Δεν ασχολούμαστε γιατί πάνω απ' όλα το ποδόσφαιρο. Στο κανονικό όχι, ποδόσφαιρο, φίλε. Λοιπόν, στο όλοι κανονικό ποδόσφαιρο έχει. Όχι, αδικούνται. Στο κανονικό ποδόσφαιρο. Καλά, ας αδικηθούν και οι άλλοι, να δούμε. Θα αδικηθούν. Όχι, αδικήθηκε ο Παναθηναϊκός στον Αγρίνιο, τι είπαμε. Αδικήθηκε. Μπορεί να παίζετε κανονικό ποδόσφαιρο
και ο ένας να ευνοείται και ο άλλος να μην ευνοείται. Γιατί δεν μπορεί να ελέγξει το άλλο. Συνέχεια, όποιος ευνοείται, αυτό δεν είναι κανονικό ποδόσφαιρο. Και δεν νομίζω ότι θα γίνεται αυτό φέτος. Μα δεν χρειάζεται κάποιος να ευνοηθεί συνέχεια. Όταν ο αντίπαλός του μπορεί να αδικηθεί, ενώ ο ίδιος δεν αδικείται, το ίδιο πράγμα είναι. Δεν πιστεύω ότι θα το έχουμε αυτό φέτος. Τι δεν πιστεύεις, ο άλλος δεν σου έχει δώσει πέναλτι στην Τούμπα, με την Ξάνθη. Μπροστά στα μάτια του, ο βοηθός, αυτός και ο τέταρτος. Όταν λοιπόν θα πάρει και πάω σφυρίγματα, ή θα τα πάρει, τα είναι δούμε. Βέβαιο, να βγείτε να ξεκινήσετε έτσι την εκπομπή. Να τα δούμε. Έτσι θα ξεκινήσουμε. Να τα εκπομπή. Δούμε. Ότι ευνοήθηκε ο Πάο και το σύστημα τον ευνοεί και τα λοιπά. Έτσι. Καλά, ρε παιδιά, δεν το καταλάβω. Εγώ τώρα εκ των υστέρων σου λέω, το μόνο που εφησύχασα ήταν η αίσθηση ότι η έδρα είναι εύκολη. Αν έπαιζα με οποιαδήποτε άλλη ομάδα εχθές εκτός έδρας, θα ήμουν πολύ προβληματισμένος και ψηλιασμένος, διότι και η χθεσινή διαιτησία είναι συνέχεια της προηγούμενης Κυριακής. Την προηγούμενη Κυριακή είναι ανάγκη να μιλήσω εγώ για το πέναλτι. Δεν είδες πόσα φάουλ έγιναν στον Τζάλμα. Στην αποβολή του Μάτος την προηγούμενη Κυριακή. Όχι, δεν μιλάει. Όλοι μιλάνε για το έπνιξε, δεν το ανέφερε, δεν είπε τίποτα. Όλοι. Γιατί ήξερε ότι ήταν ευνοημένος από το σύνολο της διαιτησίας. Γι' αυτό και δεν ανέφερε καν για διαιτησία κάτι. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε και με αυτά και με πιο πολύ ποδόσφαιρο. Αν θα θέλετε να μιλήσουμε για ποδόσφαιρο και να αφήσουμε τη διαιτησία εκεί που τη. Γιατί δεν μιλάμε για ποδόσφαιρο, Δεν μιλάμε τόσο πολύ. Πώς δεν μιλάμε. Πάμε στο διάλειμμα. Δεν είπαμε. Εδώ είμαστε, δεύτερο κομμάτι για το ΠΑΟΚ 24, Δευτέρα 3 Οκτωβρίου. Ακολουθεί δύσκολο διάστημα, 10-15 ημερών, χωρίς ποδόσφαιρο. Μια χαρά, ρε φίλε, ξεκουραστούμε και λίγο. Παίζει Παρτιζάν ΠΑΟΚ το Σάββατο όμως, Θα πάμε. Φιλικό παιχνίδι. Ωραία. Να δούμε και το Βελιγράδι. Εσύ θα έρθεις. Θα δούμε. Λοιπόν, εδώ είμαστε, ρε φίλε, εδώ είμαστε. Προσωπικά πιστεύω. Προσωπικά το λέει. Πως φωνάζεις όταν νιώθεις αδύναμος και ψάχνεις συμμάχους στην κοινή γνώμη. Και όταν λέω φωνάζεις, εννοώντας τις ανακοινώσεις. Οι ανακοινώσεις δεν κάνουν αδιαιτή καλύτερο ή χειρότερο, ούτε δεσμεύουν κάποιον να σου έχει καλύτερη διαιτησία την επόμενη αγωνιστική. Αυτό είναι προσωπικό κομμάτι, λέει εδώ ο άνθρωπος. Ο Κυριάκος. Ναι. Είναι το προσωπικό του. Ναι. Γιατί χθες δεν υπέρασε την ανακοίνωση, δεν έκανε την κουλοτούμπα αυτός. Υπέρασε ο ΠΑΟΚ. Ναι. Λέει ο Κυριάκος. Δεσμευόμαστε πως με επιφυλακτική στάση και με ανοχή θα παρακολουθούμε και θα αξιολογούμε την κατάσταση όπως διαμορφώνεται. Το θέμα είναι να αντιληφθούμε ότι είναι λάθη για όλους, έλεγε πριν λίγες μέρες. Ότι δεν υπάρχει μια κεντρική κατεύθυνση της διαιτησίας να ευνοήσει μια ομάδα. Να αντιληφθούμε εννοείται σε βάθος χρόνου. Σε βάθος χρόνου. Και πέρασαν 5 μέρες και ο ΠΑΟΚ αλλάζει στάση. Και πέρασαν μια ο αδύναμος ΠΑΟΚ έχασε 4 βαθμούς. Ο αδύναμος ΠΑΟΚ. Αυτό δεν μπορώ να διαφωνήσω. Έτσι δεν είναι. Σε αυτό δεν μπορώ να διαφωνήσω. Όποιος φωνάζει είναι αδύναμος. Ή ισχύει και την Παρασκευή ή ισχύει και τη Δευτέρα. Δεν μπορεί να ισχύει μία φορά το ένα και να μην ισχύει το άλλο. Δεν γίνεται. Το ίδιο πράγμα. Ναι, ρε φίλε, αλλά γιατί εγώ. Είπαμε πριν να από δύο εβδομάδες ότι έγινε συμφωνία με τον τρόπο ορισμού της διαιτησίας να αφήσουμε τα πράγματα να εξελιχθούν χωρίς να κυνηγάμε τις εντυπώσεις και να αξιολογούμε καθημερινά αυτή τη δουλειά. Όπως κάνουν οι άλλοι, συμπληρώνω εγώ. Το κάνει και ο ΠΑΟΚ τώρα. Δεν γίνεται. Ή τότε είχαν δίκιο ή τώρα έχουν δίκιο. Για μένα είχαν τότε δίκιο. Επιμένω. Για μένα το περιβάλλον δεν μπορεί να το διαμορφώσει ο ΠΑΟΚ. Το διαμορφώνει άλλο πράγμα. Ο Παναθηναϊκός έχει στηρίξει ολόκληρη επικοινωνία. Και το ξεφωνίζουμε. Το θεωρούμε γραφικό. Και πήρε χθες ο πέναλτι Βαβά. Να μην το ξεχνάμε. Εντάξει. Αυτό είναι η μεγάλη ανακοίνωση. Φυσικά κάθε εβδομάδα γράφει. Μετά το μάτσο Πανετολικό. Βέβαια. Τι, αφού βλέπει ότι πιάνουν αυτά. Να, έβγαλε ανακοίνωση την επόμενη εβδομάδα. Πέρυσι τι πιάσανε. Πέρυσι φωνάζαν κάθε μέρα τι πιάσανε. Ξεφτυλίστηκαν. Γιατί είτε φωνάζει, δεν φωνάζει, το ίδιο πράγμα ήταν. Αφού θες να μιλήσουμε για μπάλα, γράφει ένας για μένα. Ο ΠΑΟΚ στην μπάλα κέρδισε 0-1. Πού είναι η βαθμή μου, ας μιλήσουμε άρα για αυτό το πού είναι η βαθμή μου. Είναι ρε φίλο, όπου είναι και η βαθμή σου όταν πέρυσι με την ΑΕΚ δεν έδινε απέναντι στην ΑΕΚ. Όταν παίρνει του κάτσε. Άσε. Είναι εκεί που είναι βαθμί σου να πήρε πέναλτι του Αρετόπουλου εκτός περιοχής. Εκεί είναι η βαθμή σου. Γιατί αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Το κανονικό. Το ποδόσφαιρο το κανονικό δεν είναι του Αρετόπουλου στο Καραϊσκάκι, του παπά στη Λιβαδιά, του παπά στο Κύπελλο. Εκείνο δεν ήταν κανονικό ποδόσφαιρο. Το παραδέχομαι. Και εγώ το λέω πρώτο το λέω. Εκείνο δεν ήταν κανονικό ποδόσφαιρο. Αυτό όμως η μια φάση υπέρ σου με την ΑΕΚ. Η μια φάση κατά σου με την Ξάνθη.
Η μια φάση πέρσι με τον Πλατανιά, πέρυσι. Η μια φάση κατάσου με τη Βέρεια είναι το κανονικό ποδόσφαιρο. Όπου στο τέλος, λέω εγώ, εσύ θα έχεις 5 φάσεις υπέρ σου και οι άλλοι θα έχουν 3 φάσεις υπέρ τους. Γιατί είσαι μεγάλη ομάδα. Αυτό λέω εγώ και δεν αλλάζω άποψη. Καλά. Δεν θα λέω ότι ο ΠΑΟΚ είναι αδύναμος να βγάζει ανακοινώση την Παρασκευή και δεύτερα θα βγάζω ανακοίνωση. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Γιατί η ανακοίνωση δεν είναι τίποτα. Είναι εντυπώσεις. Για ένα περίεργο λόγο δεν διαφωνώ μαζί σου. Γιατί να διαφωνείς. Το θέμα είναι να αποφασίσουμε άλλο τι κομμάτι... πολιτική θα ακολουθήσουμε. Άλλο είναι κομμάτι των ανακοινώσεων. Ούτε εγώ σου βρω με την ανακοίνωση. Και... βγάλτε ανακοίνωση και βγάλτε ανακοίνωση. Εσύ, ποιο σου έθεσε θέμα για την, για την κουβέντα για τις ανακοινώσεις. Είναι ανακοινώσεις, όντως, μια τρύπα στο νερό. Είναι συνέχεια του άλλου το οποίο παίρνει ο κάθε Βαρέλα και ο κάθε Περέιρα που χθες βγαίνει από το γήπεδο και μιλάει μόνο για διαιτησία. Και βγαίνει ο Μαλεζάς και λέει: ποια διαιτησία, ρε, εμείς θέμε. Εμείς θέμε. Αυτή είναι η δήλωση. Οι άλλοι θα έχουν τώρα 10 μέρες να λένε ότι δεν κερδίσαμε λόγω της διαιτησίας. Θα λέει ο Περέιρα και ο κάθε Βαρέλα. Θα έχουν αυτό το άλοθη που τους δίνουμε όλοι εμείς. Κάτσε, και ευτυχώς υπάρχουν και Μαλεζάδες που θα λένε την αλήθεια και θα την επιβάλλουν στα αποδυτήρια. Ότι ποια διαιτησία, ρε, παίξτε μπάλα να κερδίσετε. Τη Βέρεια, την πιο αδύναμη ομάδα του πλαθλήματος, στο γήπεδο που είναι 5.000 παοξίδες. Γιατί και η Βέρεια τους παοξίδες είναι. Η διαιτησία για μία φάση. Για ένα γκολ δεν μίτσο. Ναι, για ένα γκολ, ναι, για ένα γκολ. Φυσικά, για ένα γκολ. Θα μας χαζέψει. Ένα γκολ είναι, ρε φίλε. Είναι αρχή της χρονιάς. Πας την προηγούμενη εβδομάδα με την Ξάνθη. Ωραία, 75% κατοχή. Χάνεις 100 γκολ. Ωραία, και δεν σου δίνει ένα πέναλτι. Πιέζεσαι. Πας στη Βέρεια. Μαζί σου δεν παίζω τίποτα. Κοροϊδεύω. Ωραία. Βάζω γκολ στο 44. Καθαρό. Να ανοίξω λίγο το παιχνίδι, να μου φύγει πίεση. Ωραία. Και μου το ακυρώνει. Μην μου το περνάς στον ντούκου τώρα. Δεν περνάω στον ντούκου. Δεν το κάνω πρώτο θέμα όμως. Τι? Το κυρίαρχο. Αυτή είναι η διαφορά. Δεν το κάνω πρώτο κυρίαρχο θέμα. Πάντως ρε παιδιά, να σου πω κάτι. Εγώ όσον αφορά το λάθος, τι είναι ανθρώπινο, τι δεν είναι ανθρώπινο, πια, τι άλλο μπορούσε να κάνεις κλπ. Έχω μία συγκεκριμένη θεωρία. Όταν ένας επόπτης ή διαιτητής δεν φοβάται ότι θα έχει πρόβλημα σε περίπτωση που σε αδικήσει. Δεν το ξέρουμε αυτό. Μια ζωή θα σε αδικεί, ρε φίλε. Δεν το ξέρουμε αυτό φέτος. Εδώ θα κρυθεί. Έλα, αν πράγματι τον σώσουν αυτόν, θα συμφωνήσω μαζί σας ότι ήταν και σχέδιο. Κάναμε τον παπά, τι έγινε τώρα, τέταρτος δεν ήτανε. Τι άλλο παράδειγμα να δώσει ο παπάς από αυτό. Στον Παζούχο θα περιμένει σε 3 μήνες. Ναι, ρε φίλε, αλλά είναι. Είναι το παράδειγμα προς αυτόν τον Σακισλόγλου, πώς λεγόταν ο επόπτης, ότι δεν θα έχει πρόβλημα μελλοντικά. Όταν ο παπάς είναι τέταρτος σήμερα. Υποθέτουμε, δεν το ξέρουμε. Ρε φίλε, εγώ σου λέω ότι θα μπορούσε κάποιος να μπει τον παπά, κάνε το κορόιδο 3 μήνες, να δούμε τι θα γίνει και μετά επιστρέφει. 42 λάθη, έτσι. Ναι, γι' αυτό σου λέω. Ναι. Ο 42 λάθη και είναι πάλι πίσω. Εγώ που θα κάνω ένα, είσαι και να χάσω πάω 2 πόντους. Σε μια νέα κατάσταση. Γιατί να φοβηθώ. Που πιστεύουμε ότι υπάρχει. Ναι, γιατί να φοβηθώ. Ακριβώς επειδή είναι νέα κατάσταση, έχω και την έξωθεν καλή μαρτυρία ότι δεν το έκανα επίτηδες. Αφού είναι νέα η κατάσταση. Γιατί να το κάνω, δεν είχα δόλο. Εντάξει τώρα. Να το δούμε. Δεν μπορούμε να διαχωρίσουμε τώρα ότι άλλο είναι το δεν παίζω και άλλο είναι μου στερούν τον γκολ τώρα. Δηλαδή πρέπει εγώ να πάρω πρωτάθλημα παίζοντας 30 παιχνίδια μπαλάρα. Ναι, ήταν για ξύλο χθες η ομάδα και δεν έβαλα γκολ, ας κερδίσω. Άσε τώρα να πω, μια ζωή εμείς υπεράνω. Άντε τώρα να πω. Καθόλου υπεράνω. Ναι, ναι. Να μάθουμε να διαχωρίζουμε πού υπάρχει πρόθεση να σε αδικήσουν. Και που μπορεί και να έγινε ένα λάθος. Για μένα υπάρχει πρόθεση. Για σένα δεν υπάρχει. Ναι, για μένα ποτέ σε μια φάση δεν ορίζεται πρόθεση. Καλά. Το έλεγα και το πιστεύω. Μια-δύο φάσεις τέτοιες σε κάθε παιχνίδι όταν είναι η αρχή της σεζόν. Άμα μαζευτούν 10 τέτοιες φάσεις, ναι. Το ακόμη πιο εξοργιστικό. Ένα πέναλτι στην Τρίπολη. Ωραία. Μια φάση να πούμε. Ένα πέναλτι και μια διαιτησία κωμωδία στο δεύτερο ημίχρονο. Ωραία. Είναι ένα πέναλτι και ανοχή τη Ξάνθη να βουτάνε όλη την ώρα από το 20. Ωραία, και είναι και το χθεσινό. Δεν ισχύει αυτό. Καλά τώρα. Το πιο εκνευριστικό είναι ότι εχθές, αν ένα από τα σουτ, αυτό του Κλάους που βρήκε στο Βαρέλα, αυτό του Κουλούρη, αν έμπαινε μέσα, σήμερα δεν θα μιλούσαμε για διαιτησία. Και είναι λάθος. Πολύ λίγα. Διότι και όταν κερδίζουμε πρέπει να μιλάμε για αυτά, αν πιστεύουμε ότι μας έχουν στημένους. Αυτές οι προσπάθειες ήταν πολύ λίγες χθες. Αυτό λέω, να είναι πολύ περισσότερες. Και θα ήταν, αν ήταν σοβαροί αυτοί που έπαιζαν, αν είχαν έστω λίγη συνοχή. Αν επιζωμπήσεις βαρ πιο νωρίς, αν δεν είχαν την οτροπία, έλα ρε αδερφέ, θα το βάλουμε τον γκολ κάποια στιγμή, γιατί έτσι μπήκαν στο παιχνίδι, ότι έχουμε χρόνο, θα το βάλουμε τον γκολ, θα ήταν όλα αυτά. Δεν την είχαν την οτροπία,
και την αποφασιστικότητα και την πάτησαν. Φαντάζεσαι να έρθω και εκείνο του Βασιλά τον Όπουλο. Πολύ ήθελε. Λοιπόν, πάμε σε μηνύματα. Εγώ ξέρω ότι έχουμε 4 εξτρέμ που και μαζί να τους βάλεις τον παικταρά Μακ δεν τον φτάνουν ούτε στο ελάχιστο, ούτε φυσικά και τα 22 του γκολ. Γράφει 808. Τον Μακ της πρώτης χρονιάς ή τον Μακ της δεύτερης χρονιάς? Ο Μακ της δεύτερης χρονιάς δεν ήταν εξτρέμ. Σωστό και αυτό. Και τον πούλησες χωρίς να είναι εξτρέμ, επειδή κάποιος τον μετέφερε σε άλλη θέση και ο παίκτης των 500.000 έγινε παίκτης 4 εκατομμυρίων. Αλλά ποιος να το πει. Ο 690, το αφού δεν έχετε ομάδα μη μιλάτε που επί δεκαετίες μας σερβίρουν, έχει μεταλλάξει και πολλούς δικούς μας. Δεν δικαιούται κανείς να μου κόβει τίποτα, τέλος. Όπως θα σου δώσει, έτσι θα σου να κόψει κιόλας. Να το δούμε, Δημήτρη, να το δούμε. Να το πούμε κιόλας. Θα το ξεκινήσουμε έτσι την κουμπή. Στο ΠΑΟ Κυρακλής δηλαδή που έρχεται. Στο Καφτατζόγλιο, ο Ολυμπιακός πήρε 3 φορές χειρότερο πέναλτι από αυτό που δεν πήρα εγώ με την Ξάνθη. Χωρίς να έχει παίκτη γύρω του Ολυμπιακού και να επηρεάζει το χέρι του Ντζόγλου τη φάση. Ναι. Εντάξει. Να τα βρούμε. Περίμενε. Και σου είπα και ο Παναθηναϊκός στο Αγρίνο δεν κέρδισε. Που έβαλε γκολ. Κέρδισε χθες που πήρε 2 πέναλτι από αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Ναι. Ο και θα πάρει και παραπάνω. Ο Γιαννούλης που έπεσε κάτς τον Γκάμπος, ωραία, 70 λεπτά. Ωραία, και δεν πήρε κάρτα. Χθες έκανε πως ακουμπάει τον άλλον και δόθηκε πέναλτι. Ναι. Ο Χαρίσης ειδικά όφιλε να έχει φρεσκάδα και διάθεση, γράφει φίλος, άσχετα αν του έβγαινε ή όχι το παιχνίδι. Ο Χαρίσης τρέχει, δεν πάνω κάτω, αλλά τρέχει χωρίς νόημα. Χθες τουλάχιστον. Με Τζαβέλα έξω, ο Κρέσπο όσο καλύτερο στην πρόθεση παιχνιδιού. Ο Κρέσπο. Μάλιστα. Έπρεπε να παίζει κεντρικός αμυντικός. Εγώ λέω ότι η θέση του είναι κεντρικός αμυντικός. Είναι πολύ φιλότιμος. Τα πάει καλά. Μπορεί και να μας διαψεύδει για την ποιότητά του. Αλλά δεν γίνεται ο Κρέσπο να πρέπει να παίζει σε κάθε μάτς. Είτε είναι αριστερό μπακ, είτε είναι στόπερ, είτε είναι δεξί μπακ. Αυτό λέω. Είναι από τα ανεξήγητα. Δεν γίνεται να πρέπει να παίζει. Λες και πρέπει να αποδείξουμε ότι είναι μεταγραφή. Είναι, ναι. Δεν γίνεται. Να είναι ο Κρέσπο ο στόπερ, να είναι ο καλύτερος εναλλακτικός αριστερός μπακ και ο καλύτερος εναλλακτικός, αν δεν παίζει ο μάτος, δεξί μπακ. Δεν γίνεται, δεν γίνεται. Έχω δεξί μπακ διεθνή παίκτη, Έλληνα, 22 χρονών, που πέρσι στα play-off ήταν από τους κορυφαίους. Έχω αριστερό μπακ τον καλύτερο νέο Έλληνα παίκτη της περσινής σεζόν. Ωραία, και παίζουν όλοι οι άλλοι. Εντάξει, okay. Αφού θες να μιλήσεις, ναι, το διάβασα αυτό. 107 και τίποτα άλλο να μην έκανε, να μην κάνει ο Μπίσεσβαρ είναι ο μόνος που μπορεί να στείνει σωστές επιθέσεις και αυτό φάνηκε χθες. Η ομάδα πρέπει να χτιστεί πάνω στο 4-2-3-1 των δύο πρώτων αγώνων του πρωταθλήματος και όχι να αρχίσουν και τα πειράματα με νέα συστήματα. Ναι, έτσι είναι, προφανώς έτσι είναι, αλλά πριν τον αγώνα το χθεσινό, έτσι, πριν, υπάρχει ένας προπονητής ο οποίος έχει δηλώσει 100 φορές ότι έχω πολύ μεγάλο ρόστερ, πολύ καλό ρόστερ. Και αυτό πρέπει να το αποδείξουμε στα αποδυτηριά του. Δηλαδή, στα λόγια το λέει εύκολα. Πρέπει να τους δείξει τους παίκτες του, που φυσικά πρέπει να τους δείξει ότι είναι και δίκαιος, ότι αυτό το πιστεύει κιόλας. Και στο πιο εύκολο μάτς, αυτό ίσχυε πριν το παιχνίδι, θα βάλει και τον Περέιρα σε 4-4-2. Θα βάλει και τον και δίδυμο Χαρίση Τσίμιρο. Θα βάλει ό,τι ήθελε να κάνει. Γιατί πίστευε ότι τίποτα δεν τον επηρεάσει για να πάρει το μάτς. Δεν βγήκε. Δεν βγήκε. Πολλά μαζί με ένα λάθος. Θα μας τρελάνεις σε 5 αγώνες, 3 αγώνες σερί με κακή διαιτησία έχουμε. Βεβαίως. Εγώ λέω ότι θα έχεις και καλή διαιτησία. Λοιπόν, άρα να περιμένω τώρα στα κοντά 4 βαθμούς δώρο από τη διαιτησία για να πατσίσω. Θα περιμένω καταρρικά. 7 πολλούς και παραπάνω. Από διαιτησία είναι. Δεν κατέβηκες να παίξεις πέρυσι. Ναι, εντάξει, σου λέω πώς ξεκίνησε. Πολλούς παραπάνω θα πάρει λογικά ο ΠΑΟΚ. Αν δεν πάρει και συνεχιστεί αυτό το πράγμα, προφανώς θα έχετε δίκιο. Προφανώς. Εγώ υποθέτω το κανονικό ποδόσφαιρο που θέλουμε να δούμε. Η μεγάλη ομάδα του ΠΑΟΚ θα χάσει σε 3-4 μάτς βαθμούς σε τη διαιτησία. Εικάζεις, δε φίλε. Ναι, γιατί αυτό είναι κανονικό ποδόσφαιρο. Εικάζεις. Αν δεν δικαιωθεί αυτό, κάνω λάθος. Δεν φυσικά. Αν μιλάς για κανονικό ποδόσφαιρο στην Ελλάδα, ρε φίλε, είσαι αν μη τι άλλο λίγο εξωγήινος. Εντάξει.
Ναι, και στην Ελλάδα πέρυσι ο ΠΑΟΚ που είναι μεγάλη ομάδα ναι. πήρε παραπάνω βαθμό διαιτησία από αυτού που έχασε. Αυτό δεν έγινε πέρυσι. Γιατί δεν με το πούμε. Πού ρε. Τι πούμε. Το Παναθηναϊκό σου είπα, με την ΑΕΚ σου είπα, με τον Πλατανιά σου είπα. Τι πού. Σε πολλά μάτς. Γιατί είναι μεγάλη ομάδα. Άσχετα που δεν έχει σφάξει κανέναν όπως έχει σφαχτεί με 20-30 λάθη σε κανέναν μάτς. Ήταν μεμονωμένα λάθη. Αλλά πήρε τους βαθμούς. Ο αετός επόπτης που δεν είδε το Μάρς γκολ του Φακούντο άνοιξε τα μάτια του και είδε ότι ο Βασιλαντονόπουλος καλύπτεται κατά ένα χιλιοστό. Πάλι όχι, από τον Λέο Βατσκαλύπτη. Δεν είχε δόλο. Πάλι από τον Λέο Βατσκαλύπτη, ο οποίος είναι εκτός τόπου και χρόνου. Ναι. Λοιπόν, πολλά άλλα δικά συμβήματα και στην ομάδα μας και τα λοιπά θα τα διαβάσουμε. Κατά τα άλλα, για το παιχνίδι δεν ξέρω αν έχουμε κάτι άλλο να προσθέσουμε πριν ανοίξουμε και γραμμές. Πώς δεν έχουμε. Για παράδειγμα, αυτός ο αγωνιστικός χώρος, ρε φίλε, είναι άθλιος. Δεν μπορεί να παίζεται ποδόσφαιρο σε τέτοια γήπεδα. Δηλαδή, αν λέγαμε για το γήπεδο της Τούμπας ότι έχει προβλήματα, εχθές πρέπει κάποια στιγμή. Η αδύναμη και φτωχή Βέρεια δεν μπορεί να συντηρήσει ένα αγωνιστικό χώρο. Όπως λένε, δεν ξέρω, ότι είναι σε τραγική κατάσταση το Καθατζόγλιο. Όλο. Ναι. Έγινε έτσι. Ένα ρεπορτάζ. Ο μεγάλος και δυνατός ΠΑΟΚ δεν έχει δικαίωμα να έχει πρόβλημα στον αγωνιστικό χώρο. Κανένα. Δεν έχει και άλοθη και δικαιολογία. Και άμα πας να παίξεις τα Γιάννενα και είναι περίπου έτσι. Έτσι ήταν. Πώς ήταν. Έτσι ήταν. Και πρέπει οι παίχτες σου να ξέρουν πολύ καλά πριν πάνε οπουδήποτε πού παίζουν. Ναι. Και τι σημαίνει Βέρεια, και τι σημαίνει Γιάννενα, και τι σημαίνει και Αρετόπουλος, και τι σημαίνει και οποιοσδήποτε. Και αρκεί να υπάρχει κόσμος να τους το πει. Σε κάποια γωνιά. Γιατί μαζεύτηκαν πάρα πολλοί που δεν ξέρουν. Σε κάποια γωνιά που δεν ξέρουν, ο Μίχελ, τώρα, των αποδυτηρίων ο Αλέξανδρος Τζιόλης γελάει. Άλλο τραγικό για αυτό. Ποιο? Επειδή είπες πρέπει να ξέρουν που είναι η Βέρεια, που είναι τα Γιάννενα, πώς θα παίξεις εκεί που θα παίξεις, τι κλίμα υπάρχει, ποιες είναι οι ιδιαιτερότητες ενός αγώνα. Για τον Τζιόλη δεν φάνηκε ακόμα τίποτα. Τι εννοείς δεν φάνηκε. Θα δούμε. Δεν έχει φανεί ότι... Τι άλλο να φανεί. Ότι λείπει. Η προσωπικότητα. Τι άλλο να θέλει λίγο χρόνο ακόμη. Δε, δηλαδή, ναι, θα παίξει ο Ολυμπιακός ΠΑΟΚ και ναι. θα δούμε. Α, να το δούμε ναι. εκεί δηλαδή. Αν δεν χρειάζεται να λέμε κάτι για τον Ολυμπιακό. Λείπει ή δεν λείπει. Α, δούμε πιο κάτω. Έχει δίκιο. Ας το δούμε. Που ό,τι και να γίνει, φυσικά δεν πρόκειται να επιστρέψει. Εννοείται, γιατί υπάρχει εγωισμός. Ναι, βέβαια. Πάντα. Φυσικά. Το θέμα είναι και ποιο δικαιούται στελέχη του ΠΑΟΚ που πληρώνονται αδρά να τα έχει. Έτσι, μόνα του. Ποιο δικαιούται να το κάνει. Δεν υπάρχει Τζιόλη, υπάρχει ένα άλλο εξάρι. Α το Τζιόλη. Έπρεπε ο ΠΑΟΚ να έχει ένα άλλο εξάρι στο ρόστερ του. Ναι, δεν είναι θέμα ονόματος. Και είναι φυσικά θέμα... ο ΠΑΟΚ θα έπρεπε, αυτός ο ΠΑΟΚ, γιατί αυτά λέγαμε πέρυσι το Μάιο, να έχει πολύ πιο ποιοτικούς παίχτες ηγέτες. Στον άξονα. Και μεσοπιθετικά κυρίως. Γενικά. Παίχτες να παίρνουν παιχνίδια μόνοι τους. Έχει ο ΠΑΟΚ πολλούς καλούς ποδοσφαιριστές. Αυτούς που ξεχωρίζει δεν τους έχει. Ούτε Γκαρσία έχει, ούτε Βιερίνια έχει, ούτε Κοντρέρας έχει. Έχει πολλούς καλούς ποδοσφαιριστές. Έχει πολλούς καλούς. Τον βάζεις πάντα εκεί. Εντάξει, τον βάζω. Τον βάζω, ρε εσύ, Σταύρε. Είδαμε και δύο χρόνια center back να τριπλάρει. Πολλούς καλούς Βιτόλου. Σταματάει με το στήθος. Την έδινε και στους άλλους. Πότε μωρέ. Δύο-τρεις φορές τα 100 παιχνίδια. Εντάξει. Όχι, κάνεις λάθος. Σε πολλά παιχνίδια. Για τις ικανότητες του λέμε τώρα, απλά όχι για το τι είχε διάθεση που, να προσφέρει. Η ομάδα ήταν αυτή που είχε προσωπικότητα, όλη η ομάδα. Γιατί ο Ίβιτς δεν είχε, ο Χαλκιάς δεν είχε. Να, ας πούμε για παράδειγμα, ένας Ίβιτς μου έλειψε, ρε φίλε. Τον από το φετινό ρόστερ. Ένας ποδοσφαιριστής Ίβιτς. Αυτό που δεν βλέπω στο Σάχοφ, νομίζω ότι είναι αυτό που είχε ο Ίβιτς. Τέλος. Πολύ μεγάλη κουβέντα η ποδοσφαιρική για τον ΠΑΟΚ. Ας οι υπεύθυνοι ας κάνουν τα ταμεία τους. Θα σου πω εγώ μετά. Μπορεί να διορθωθεί η κατάσταση τον Ιανουάριο. Μπορεί να διορθωθεί. Να αποκτηθεί ο ένας παίχτης έστω που θα κάνει τη διαφορά και στις κακές βραδιές όπως η χθεσινή θα κρίνει μάτς υπέρ του ΠΑΟΚ με μία ενέργεια όπως έκανε ο Βιερίνια. Και είχες πέρσι τον, και είχες χθες τον Φαμπάστιν σεντερφόρ στα καλά του 26 χρονών πριν τραυματιστεί. Ποιος θα τον τάιζε, η Μαρία Πενταγιώτησα.
Που το πρόβλημα του Πάουκ είναι τα φορ. Ναι, εντάξει. Θα μπορούσε να έχει ένα φορ που θα κάνει να πάρει την μπάλα και μόνος. Να περνάει 12 άτομα και να βάζει γκολ. Νοήτερε. Εσένα περιμένω. Και δεκάρι τέτοιο θα μπορούσε και εξτρέμ θα μπορούσε. Εκεί είναι το θέμα. Φυσικά. Και οχτάρι είναι το θέμα και δεκάρι είναι το θέμα. Βεβαίω θα συμφωνήσουμε ότι οι φορ του Πάουκ έχουν δώσει ήδη βαθμού. Τι, έχουν 6 από τα 11 γκολ. Πόσα είναι. Μία συζήτηση όχι, μόνη τη. Έχουν 10 γκολ και το χθεσινό 11 συμμετοχή. Μία συζήτηση από μόνη τη, κάποια στιγμή που θα έχουμε χρόνο, είναι το πού βρίσκεται ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή σε σχέση με τον ΠΑΟΚ που ονειρευόμαστε και τον ΠΑΟΚ που θα είναι πιστικός να παίρνει πρωταθλήματα και να δημιουργήσει μια δική του κατάσταση στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Είμαστε πολύ πίσω σε αυτό. Είμαστε ακόμα δηλαδή σε ένα 40%. Εγώ λέω δεν είμαστε χειρότεροι από τους άλλους. Εγώ λέω ότι βάζουμε αυτόν τον γκολ συνεχώς. Χειρότεροι από τους άλλους. Πάλι δεν το θέτω, τον είδα χθες. Με τους άλλους. Ολυμπιακός ΑΕΚ το είδα χθες. Μα με αυτούς παίζουμε, Άκη. Ναι, απλά θέλω να σου πω, έχω κι εγώ ένα όνειρο. Πώς θέλω τον ΠΑΟΚ. Λείπουν κάποια βασικά πράγματα σε ποιοτικά χαρακτηριστικά παιχτών. Λείπει κάτι, ρε φίλε. Δεν είμαστε έτοιμοι ακόμα. Να κλείσουμε την πρώτη ώρα και να πάμε και σε όλα τα άλλα μηνύματα διαδικτυακά και τα λοιπά. 3 Οκτώβρη είναι ακόμα. Ναι. Με τους χορηγούς, με Data Labs, το αδειοδοτημένο κέντρο διαβίου μάθησης που παρέχει δωρεάν εκπαίδευση στις ενότητες του Microsoft Office, όπως επεξεργασία κειμένου, λογιστικά, φύλλα, παρουσιάσεις και βάσεις δεδομένων με το νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα πληροφορικής που γίνεται με την υποστήριξη της Microsoft. 2310-222-962 για το Data Labs. Ωραία. Μαζί μας τα Alter Ego, ανδρικά ενδύματα για όλα τα γούστα και επίσημο ένδυμα, αλλά και πολύ καθημερινό, πολύ casual, μπλουζάκια, παντελόνια, κάλτσες, ζώνες, ό,τι θέλετε στα Alter Ego, στην 25 Μαρτίου 12 στην Ευκαρπία και Πασαλίδη 85 στην Καλαμαριά. Κάθε Δευτέρα στον Πειρατή, Διογένους 17 στην Τούμπα, British Mondays by Brewdog, με 2+1 δώρο σε όλες τις Brewdog από Βαρέλη, και τον Πασχάλη Καζεπόπουλο στα Ντεξ να μας κάνει βόλτα στη βρετανική σκηνή, εκπληκτική βρετανική σκηνή γενικότερα, στη μουσική και όχι μόνο. Ρεγκίνα, είδη υγιεινής σε επιλεγμένα καταστήματα, τα κορυφαία είδη υγιεινής Ρεγκίνα τα ζητάτε για όποιους θέλουν τα καλύτερα. Και κλείνουμε με την Αναδομό, πάμε σε διάλειμμα, καλείτε στην Αναδομό σήμερα και δωρεάν. Έρχεται μηχανικός στο χώρο σας, σας δίνει την προσφορά του και αλλάζετε το μπάνιο σας, αλλάζετε το χώρο σας χωρίς πιστωτική, με άτοκες δόσεις πληρώνετε. 2311-241-508 για να κλείσετε το τηλέφωνο, το ραντεβού σας, και αν θέλετε πηγαίνετε και από κοντά. Η Αναδομό είναι στην Αγία Σοφίας 18 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Διάλειμμα, επιστρέφουμε δεύτερο μέρος, ναι, με την δεύτερη ώρα της εκπομπής. Είναι ντροπή και αυτά που λέτε και αυτό που κάνατε με τη φωτογραφία στην ομάδα μας στο Facebook. Γιατί δεν είσαι κανονικά, φαίνεται στον υπολογιστή. Αν το σκεφτείς καλύτερα και ξανατοποθετηθείς στο τέλος της εκπομπής, ναι, μπορεί να αλλάξει αυτό, να ξέρεις. Το και πάω να στο και Λίμπερο, όπου με φάγατε, στη φωτογραφία. Εσύ, ο Ζούλτεμπερκ σε έφαγε. Ο Ζούκεμπερκ. Αυτό. Η Ζούλτε Βάρεγγεν. Μηνύματα FM γράφετε και ενώ αφήνετε στο 45-26 για να συμφωνήσουμε, να διαφωνήσουμε. Σε λίγο ανοίγουμε και γραμμές. Πάμε να διαβάσουμε πρώτα απ' όλα. Καλησπέρα στον Τέλη. Πότε θα σταματήσουμε να κάνουμε τους. Ναι. Αν οποιοδήποτε άλλο από τους τρεις είχε τέτοιο ακυρωθέν γκολ, θα έπεφτε η κυβέρνηση. Ναι. Πρέπει όμως να σκληρύνει και η ομάδα. Δεν μπορεί να ακυρώνει τέτοιο γκολ και να κάθεται να τον κοιτάνε. Καροτσάκι όλη δεκάδα εκείνη τη στιγμή μέχρι να αλλάξει η απόφαση. Λοιπόν, πολλά μιλήματα. Τόσο πρώτη ημέρα. Ναι, Τσορμπατζόγλου μας έχει ανέβει πίσω από χθες. Μην ρίξεις λάδι στη φωτιά. Δεν έχουν λάδι στη φωτιά καθόλου, ούτε κάνουν κάτι σκεμμένο. Λέω το ίδιο που λέω πάντα. Το ίδιο. Ο ΠΑΟΚ άλλαξε στάση. Και πάντα δηλαδή σου ανεβάζει το αίμα. Δεν είναι ότι τώρα ξαφνικά του ήρθε να το κάνει. Ούτε η Λέστερ, και δεν συγκρίνω τον ΠΑΟΚ με τη Λέστερ, θα έπαιρνε πρωτάθλημα αν τη ακύρωναν τη μία φάση που έκανε. Το 50% των περισσότερων της αγώνων. Σοβαρέψου, λέει. Αλήθεια είναι αυτό. Ναι, εκεί δεν γίνονται λάθη. Είτε υπέρ της Λέστερ ή κατά της Λέστερ. Δεν γίνονται λάθη εκεί. Πολλά λάθη γράφει ο Ήβιτς εδώ, ο Διογέννης. Ο Τσόρμπα έχει δίκιο ότι τις ομάδες πρέπει να τις πατάμε και όχι να στεκόμαστε μια ευκαιρία. Ο Ολυμπιακός της έβαλε 6. Ο Νίκος δεν μπορεί να κατεβάζει ομάδα χωρίς δεξί μπακ και δεκάρι. Πώς θα ανοίξει κλειστή άμυνα. Ο βοηθός είναι για κρέμασμα.
Είναι άλλα τα μάτς που πας και ρίχνεις τρία και φεύγεις μόνο έτσι παίρνεις το πρωτάθλημα. Τέλος πάντων. Στην προηγούμενη αγωνιστική γράφει ο Αλέξης, λέγαμε ναι, ακυρώθηκε γκολ στο Παναθηναϊκό, αλλά φωνάζουν γι' αυτό και δεν κοιτάνε πόσο χάλια έπαιξαν. Τώρα μας αδίκησε εμάς και μένουμε στη φάση, αλλά όχι στο ότι ήταν ανύπαρκτη η ομάδα. Και πως φάνηκε ακόμα μια φορά πως δεν έχουμε χαφ. Αυτό είναι ψέμα. Για άλλη μια χρονιά. Ναι, αυτό είναι ψέμα. Και στο ένα στεκόμαστε και στο άλλο στεκόμαστε. Ο Δημήτρης, στο ποδόσφαιρο δεν σημαίνει ότι κερδίζει η ομάδα που παίζει καλύτερα. Όταν έχεις τη μια ευκαιρία και την παίρνεις, κερδίζεις. Χθες δεν έπαιξες μπάλα, γιατί δυστυχώς ατομικά οι περισσότεροι παίχτες ήταν αλλού, αλλά πήρες τη μια ευκαιρία η οποία εκείνη τη στιγμή θα ξεκλείδωνε το παιχνίδι και θα έφευγε το άγχος. Σημειώνει. Τα αναλύσαμε αυτά. Πέστε ρε Τζόρμπα, γράφει εδώ. Ναι, ρε μεγάλη Τζόρμπα, πέστε. Ναι. Το βίντεο. Εδώ γράφει ο Πολύτιμος και μας παραθέτει το βίντεο. Ότι είχαν σταματήσει τη φάση πολύ πριν σκοράρει ο Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός δεν μπορεί να δικαιούται ότι το ακύρωσαν γκολ. Και χθες σφυρίζει ο διαιτητής πριν σου τα ρε ο Περέιρα. Τι πάει να πει αυτό, δεν είναι γκολ. Δεν σφυρίζει. Όχι, ρε φίλε. Σφύριξε. Δε στο βίντεο. Γιατί πίστευα ότι θα επικαλεστούν σήμερα κάποιοι ότι δεν ολοκληρώθηκε η φάση κτλ. Τι να λέμε τώρα. Φυσικά και θα βάζει γκολ ο Παναθηναϊκός. Sorry κιόλας, αλλά οι κλειστές άμυνες είναι σαν το. Πρέπει να μπεις μια φορά για να ανοίξει. Δεν μπορείς να μου λες ότι δεν επηρεάζει ή ότι δεν μπορώ να πιάνομαι από μια φάση, ρε φίλε. Φυσικά και επηρεάζει και μπορείς να λες ό,τι θες. Εγώ λέω ότι πρόθεση και στημένος και εγκληματική οργάνωση και σύστημα με μια φάση δεν υπάρχει. Αυτό λέω. Και ότι λέω ότι μια φάση πάντα θα υπάρχει υπέρ σου ή κατά σου στο ποδόσφαιρο το κανονικό. Δεν είναι μία φάση ότι να είναι ρε Μίτσο τώρα. Ξεκόλα, μία τις μεγάλες φάσεις λέμε, τις μεγάλες. Κρίμα, γράφει ένας για μένα, με τέτοιες σκέψεις δεν θα πάρεις ποτέ πρωτάθλημα. Άρα, λες εσύ φίλε Γιώργο, στην Ελλάδα για να πάρεις πρωτάθλημα πρέπει να κάνεις ό,τι κάνουν και οι άλλοι. Τι κάνουν οι άλλοι συνήθως, δεν μπορούμε να πούμε στον αέρα. Εγώ το ακούω αυτό, δεν το καυτηριάζω, το ακούω με προβληματισμό. Να κάνεις ό,τι κάνουν και οι άλλοι. Έτσι είναι μια θέση αυτή, οκ. Okay. Για την αλλαγή που θύμισε Αναστασιάδη με τον Κουλούρη στη γραμμή. Φίλε, στο τέλος, εγώ δεν ήμουν στο γήπεδο. Δεν ξέρω τι έπαιζε ο ΠΑΟΚ. Ότι τα γύρισε στο δεύτερο μήχρονο πολλές φορές ισχύει. Τώρα, είτε έπαιζε ο Κουλούρη αριστερό χαφ, είτε έπαιζε ρόμβο ο ΠΑΟΚ με μπίσεις βαρκετιζίου μπροστά, είναι κάτι το οποίο δεν έχει ξαναγίνει. Και είναι κάτι το οποίο είναι μπερδεμένο. Αυτό ισχύει σαφώς. Είσαι λάθος, γράφει ο Αλέξανδρος. Με ΑΕΚ Παναθηναϊκό ήθελες 5 replay για να δεις αν υπάρχει επαφή και αν είναι μέσα ή έξω. Αυτό είναι πεντακάθαρο, το είδαμε όλοι από την κερκίδα. Δεν είναι λάθος, είναι σφαγή. Διαφωνώ στην έννοια της σφαγής, φίλε. Και το ένα και το άλλο είναι μεμονωμένες φάσεις. Μέσα ένα 90 λεπτό. Δεν είναι οι 30 φάσεις του Αρετόπουλου του Καραϊσκάκη. Εκείνο είναι σφαγή για εμένα. Εκεί διαφωνούμε. Όπου εκείνα είναι τα πιο σοβαρά, βεβαίως. Έτσι, όταν σου χαλάει όλη την εικόνα του παιχνιδιού με 30 λάθη και σε κνευρίζει και τα θυμόμαστε, τα ξέρουμε. Επειδή θα ανοίξουμε γραμμές, ανέβασα μια φωτογραφία που είναι αυτός ο τύπος με το μαλλί την Αφάνα, ο ζωγράφος της ΕΡΤ3 ρε, που ζωγραφίζει και έχει την παλέτα εκεί και λέει και κάπου εδώ ίσως να βρίσκεται ένα χαριτωμένο δευτεριάτικο μπινελικάκι. Οπότε ξεκινήστε να τηλεφωνείτε άμα θέλετε να κάνουμε κουβέντα. Ναι, δεύτερη ώρα. Και αν διαφωνείτε με αυτά που λέει ο Τσόρμπα και είστε εξοργισμένοι, μην το κρατάτε. Βγάλετε το, πιστεύω βοηθάει αυτό. Γενικά το να ηρεμήσουμε έτσι λίγο, γιατί μας χαλάσαν όλοι οι διακοί. Ο Τσόρμπα ήταν ο κορυφαίος τόπος στην Ελλάδα τελευταία 30 χρόνια, αλλά βέβαια δεν είναι Έλληνας, τον αποθεώνεις. Αποθεώνω και τον Ήβιτς τον ποδοσφαιριστή, αποθεώνω τον Λίνο, αποθεώνω τον Γκαρσία στα 2 χρόνια που έπαιξε ποδόσφαιρο στον ΠΑΟΚ και όχι στα 5. Ωραία. Αποθεώνω το Σορλέν που δεν είναι Έλληνας προφανώς, από το Εβιάν της Γαλλίας. Αποθεώνω αρκετούς ξένους παίκτες. Άρα, εγώ για τον Κοντρέας λέω απλά ότι έκανε πολλά λάθη. Πάντα μες στο παιχνίδι. Στην πρόθεση. Ανοίγουμε γραμμές, ναι, γρήγορα, αφού πούμε συντομία τους χορηγούς. Ναι, ο Φτίκας στην Απόλλωνος 37-39 στην Κάτω Τούμπα είναι στην παρέα μας. 2-3-10-90-55-03 για πλακάκια και δαπέδου και μπάνιο από ισπανικά και ιταλικά ιταλικές εταιρείες. Δεύτερη ώρα με Γκολόσο, το στέκι του Πενιρλή. Τα πάντα από Πενιρλή. Παπάφη 105 και Κλεάνθος γωνία στην Τούμπα. Μην και κερδίζεις. Μην και κερδίζεις και έχουμε και άλλα. Πες στη Ρέμβη. Ρέμβη. Αλητεία. Σήμερα Δευτέρα, μύθος και κορώνα με 3 ευρώ.
Στο 4,33% στο καλύτερο σημείο της πόλης, μπροστά στη θάλασσα. Ωραία. Για με τις φώκες που γεννάνε τώρα μπροστά. Φώκες. Γεννάνε, ναι. Να βλέπεις και ένα National Geographic Live. Τρώνε τον κιτσπάκια, ρε φίλε. Φοβερό πράγμα. Τον τρώνε, δηλαδή έχει αρχίσει. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα, έβαλε το λαμπρό. Εφτά γραμμές περιμένουν. Πάμε καλημέρα. Και Meeting Burgers and Steaks στον Εύοσμο, στην πλατεία, για κορυφαία μπέργκερς και όχι μόνο. Πάμε στους πρώτους. Καλησπέρα. Ναι. Καλησπέρα. Χαίρετε. Εγώ είμαι. Ναι, ναι. Όχι, εσύ δεν είσαι εσύ. Είσαι ο άλλος. Εγώ είμαι ο άλλος. Εμείς θα σου πούμε αν είσαι εσύ. Εσύ δεν ξέρεις εσύ. Άμα δεν ξέρεις εσύ ποιος είσαι, ποιος είσαι. Τι λες από εμάς. Είπαμε, είμαστε καλοί ρε φίλε, αλλά και τόσο. Παιδιά, εγώ συμφωνώ με τον Δημήτρη. Ναι, κόψτε. Συμφωνώ με τον. Λέμε τώρα τι θα πει. Έλα. Συμφωνώ και με τον Δημήτρη και με τον Σταύρο. Α, είσαι ωραίο εσύ. Δεν θα πεινάσει ποτέ. Όχι, θα πω. Λοιπόν, συμφωνώ με τον Δημήτρη στο κομμάτι ότι αν αυτό το χρησιμοποιήσουν οι υπεύθυνοι της ομάδος έως την κουβέρτα και δεν δουν πραγματικά ότι δεν ήταν καλή εμφάνιση και στο προηγούμενο μάτς, τόσο καλή δεν ήταν, ας πούμε, παρότι πήραμε το αποτέλεσμα, και το χρησιμοποιήσουν ως άλοθη, θα μας κάνει πάρα πολύ κακό. Γιατί συμφωνώ με το ότι okay, ουσιαστικά αλλοιώθηκε το αποτέλεσμα, αλλά η εμφάνισή μας ήταν αποκρουστική, και όταν έχεις απέτηση από την ομάδα, μερικές φορές εγώ δεν θέλω να κερδίσω όταν έτσι είναι η ομάδα. Βέβαια η μεγάλη ομάδα και σε κακά παιχνίδια πρέπει να παίρνεις βαθμούς. Αλλά ήταν πάρα πολύ κακή ομάδα, ρε παιδιά. Δεν μπορούσα, δηλαδή απογοητεύτηκα από πάρα και πολλά παίζει πράγματα. Ρόλο πάντα με ποιον παίζεις. Με ποιον παίζεις, έτσι. Σίγουρα, ναι, συμφωνώ με αυτό που λες. Λάθος νομίζω και πως στήθηκε η ομάδα και πως δεν ξέρω τι στρατηγική είχε. Κάποιοι παίκτες, παιδιά, πάλι δεν. Δηλαδή, δεν ξέρω, εντάξει, δεν μην εστιάσουμε πάλι σε ονόματα. Αλλά στην ομάδα κυριάρχησε αυτό που μου γράψε ο φίλος μου το Σάββατο. Μα αφού τελειωμένο είναι το μάτς, ρε, εσύ, έτσι μου γράψε. Δεν, όχι, δεν νομίζω, παιδιά, πρέπει κάτι να γίνει στην ομάδα. Το κακό μου φαίνεται ότι δεν υπάρχει, όσο περνάει ο χρόνος, όπως λέγαμε, ας πούμε, και πέρσι και πρόπερσι, που το θυμάμαι αυτό που το λέγατε στην εκπομπή, δεν υπάρχει στοιχείο το να καλυτερεύει από μάτς σε μάτς. Το αντίθετο υπάρχει. Δηλαδή, κάναμε 2-3 καλά παιχνίδια και από εκεί κάτι σταδιακή πτώση, όχι σταδιακή άνοδο. Δεν υπάρχει πρόοδο. Εγώ αυτό βλέπω. Δεν μπορείς να συγκρίνεις. Εντάξει, δεν μπορείς να συγκρίνεις. Όχι, είναι νωρίς ακόμα. Ναι, λέμε από παιχνίδι σε παιχνίδι όμως. Έτσι, όσο περνάει καιρό, εννοείται ότι τώρα πάω. Να περάσει και Οκτώβριο. Να περάσει και Οκτώβριο. Αυτό ο Οκτώβριο, τι κόλλο μήνα. Να είσαι καλά, φίλε. Δεν μας πάει καθόλου. Καλή και για τον Κοντρέρα, συμφωνώ με τον Σταύρο. Ευχαριστώ. Έγινε. Πάμε στους επόμενους. Καλησπέρα. Γεια σας. Χαίρετε. Εγώ είμαι Σταυρικός. Προχτές πάλι τα λέγαμε. Δημήτρη, εσύ... Η ομάδα πρώτα απ' όλα ήταν κακή, οκ. Okay. Αλλά εσύ... Ωραία ξεκινάς. Με ένα παιχνίδι, ρε φίλε. Λες, σε αυτό το παιχνίδι σε αδίκησε μία φάση. Στο προηγούμενο, στο πιο προηγούμενο... Στο πιο προηγούμενο της Τρίπολης ήταν σκάνδαλο. Εκεί συμφωνούμε. Πήγε να επηρεάσει όλη την εξέλιξη του αγώνα. Εδώ δεν ήτανε. Δύο μέτρα πίσω είναι ο παίχτης. Και καλύπτεται από δύο παίχτες, όχι από έναν. Είναι μία φάση. Μία φάση η οποία μπαίνει γκολ, ρε φίλε. Δεν τον αλλάζεις, ναι. Το κεφάλι του, ρε φίλε. Δεν το αλλάζεις. Είναι μία φάση, ναι ρε. Έχει δηλαδή... καμία ομάδα να παίζει 30 παιχνίδια στο πρωτάθλημα συνεχόμενα καλά. Όχι. Να αποδίδει καλά. Όχι. Εδώ ρε, βάλαμε ένα γκολ να πούμε και μπορεί στο δεύτερο να βάζαμε κι άλλο γιατί δεν θα είχαμε άγχος. Η ομάδα ήταν κακή, okay, ποδόσφαιρο εντάξει, ποδόσφαιρο το δεχόμαστε. Είναι το κανονικό ποδόσφαιρο. Και αυτό που είπε ο προηγούμενος ότι δεν βλέπω βελτίωση, πώς να δει βελτίωση αφού έπαιζε άλλη ενδεκάδα σχεδόν. Ναι, ναι, ήταν βιαστικό, εντάξει, ήταν βιαστικό. Άμα βάλουμε τους ίδιους, θα δούμε, μετά μπορούσαμε να κρίνουμε. Η ομάδα ήταν δεφορμέ, ας πούμε, και λίγο και ο προπονητής ήταν λίγο δεφορμέ, αλλά αυτός μαθαίνει. Και το ξέραμε αυτό εξ αρχής ότι θα μαθαίνει. Εσύ όμως δεν δικαιολογείσαι με αυτά που λες. Τα ίδια λέω. Πάντα. Τα ίδια λες. Όποιος αλλάζει θέση δεν δικαιολογείται.
βλέπεις τον ΠΑΟΚ και τον κρίνεις, πώς το λένε, με νορμάλ κριτήρια, σε μια ανώμαλη χώρα, ρε φίλε. Ναι, γιατί εγώ τους κοροϊδεύω αυτούς που λένε. Σε ένα ανώμαλο κέφι. Ναι, γιατί τους κοροϊδεύω. Ποιους κοροϊδεύεις, τον Παναθηναϊκό, που τον πάνε καροτσάκι φέτος. Αδικήθηκε την περασμένη εβδομάδα. Όλοι, ναι, το είδαμε. Όπως και εσύ έβαλες γκολ και παραδείγματος γκολ έβαλες. Με 10 παίχτες παίζουν οι άλλοι. Κάθε παιχνίδι οι άλλοι παίζουν με 10 παίχτες. Δεν ξέρω άμα το είδες. Και με 10 παίζαν χθες. Και ο ΠΑΟΚ έπαιζε με παίχτη παραπάνω. Πότε? Με την Ξάνθη και με την Τρίπολη. Δεν ήταν αποβολή. Ήτανε. Αυτούς ήτανε. Χθες, ξέρω εγώ. Δεν ήτανε. Το πέναλτι το είδες, το διαφάνες. Δεν υπάρχει πέναλτι. Α, δεν υπάρχει πέναλτι. 2-0 κάνουμε. Φυσικά. Και παίξαν και καλά. Ο πρωτοπόρος γράφουνε. Φυσικά εσύ δεν δικαιολογείσαι με τίποτα. Με τίποτα όμως δεν δικαιολογείς. Σαν ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ. Και ξέρεις κάτι. Δεν θα κάνω αυτά που κάνουν οι άλλοι. Δεν μπορώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Διαφωνείς με τον Δημήτρη Τζορμπατζόγλου εσύ ο ίδιος. Ξέρεις πότε. Ναι. Όταν γράφεις άρθρα. Τα ίδια γράφω. Αφού έχω. Τα ίδια γράφω. Διάβασε τι έγραψε. Το ίδιο. Σε διαβάζω. Έχω εξηγήσει πολλές φορές τι σημαίνει για μένα σφαγή. Αυτό έχω εξηγήσει. Και τι σημαίνει οργανωμένο σχέδιο. Στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα, ναι. Όπου έχουμε εγκληματική οργάνωση. Το έχω εξηγήσει πολλές φορές. Ναι. Η μία φάση δεν είναι σφαγή. Τελείως. Δηλαδή, εσύ, περίμενε. Εσύ πού το πας. Ότι πρέπει να με κατακριοργήσουνε. Του πάθα ήταν σφαγή. Αυτό ήταν που έγινε σχέδιο, οργανωμένο. Το εννοείς. Ποιο? Αυτό πρέπει να ανεχόμαστε τόσο πολύ. Όχι, δεν θα το ανέχεσαι. Το καταγγέλεις εκεί. Και τους κυνηγάς, φυσικά. Και τώρα το καταγγέλεις. Και γι' αυτό πας να αλλάξεις. Δηλαδή, εσύ και μου φέτος δεν υπάρχουν τέτοιες σφαγές. Δεν είναι το ίδιο να κλέψεις 1 ευρώ και 1 εκατομμύριο ευρώ. Δεν είναι το ίδιο. Κλεψιά δεν όχι, είναι όχι, πάλι. Όχι, μιλάμε για ποδόσφαιρο. Όχι. Μιλάμε για ποδόσφαιρο που γίνονται λάθη, ναι. Ωραία, στο κανονικό ποδόσφαιρο γίνονται λάθη. Ωραία, με έκλεψε μία φάση και με έκλεψε και 15 φάσεις. Πάλι ναι, στις 15 υπάρχει πρόθεση στο ποδόσφαιρο, για μένα, ναι, στη μία δεν υπάρχει. Στα 2 μέτρα offside δεν υπάρχει πρόθεση. Μεγάλο λάθος. Ο λάθος πρέπει να σταματήσει την καριέρα του. Ρε φίλε, ρε Κόλκα, πώς τον αντέχεις, ρε φίλε. Να είσαι καλά. Μπράβος. Καλημέρα, καλή μεσημεριά. Πάμε στους επόμενους, καλησπέρα. Να ακούσουμε ώρα. Λίγο τι ώρα είναι, φίλε, μείνε στη γραμμή. Εγώ όταν ο ΠΑΟΚ πάρει μεγάλο σφύριγμα που θα πάρει, δεν θα βγω να ξεκινήσω την εκπομπή για να πω ότι ευνοήθηκε ο ΠΑΟΚ. Θα το βάλω στο τέλος, όπως κάνω και τώρα. Εσείς όλοι είστε υποχρεωμένοι να βγείτε τότε και να πείτε, να ξεκινήσετε την άποψή σας και να λέτε ο ΠΑΟΚ πήρε ένα μάτσο το οποίο δεν άξιζε γιατί ευνοήθηκε. Αυτό υποχρεωστε να κάνετε. Να το θυμάστε. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα. Χαίρετε. Ένα δίμηνο, Δημήτρη, τρίμηνο, πεντάμηνο. Τώρα ακούγες, ξεκίνα από την αρχή. Από την αρχή ξεκίνα, χάθηκε. Λέω να περιμένουμε κανένα δίμηνο, τρίμηνο, πεντάμηνο. Μην περιμένεις 15 μέρες. Εντάξει, αν δεν περιμένεις όμως 15 μέρες και συνεχιστεί το έργο, να βγεις να το ξαναπείς. Εννοείται. Γιατί μέχρι τώρα ο ΠΑΟΚ έχει παίξει 4 αγώνες, ναι. Και στους 3 έχει 3 μεγάλα σφυρίγματα εις βάρος του. Κανένα υπέρ του. Εκτός και αν διαφωνείς. Και μια σφαγιαστική διαιτησία. Ναι, σφαγή γιατί... στην Τρίπολη. Ναι. Δεν στην Τρίπολη, ναι. Γιατί αν θέλει κάποιος να σου κάνει τη ζημιά, στην Τρίπολη θα πάει να την κάνει. Δεν θα την κάνει στη Βέρεια με 6.000 παοξίδες. Γιατί εκεί και την προηγούμενη φορά που ήθελαν να σε διαλύσουν όταν ήσουν πρωτοπόρος στο πρωτάθλημα, εκεί την κάνανε τη σφαγή. Άρα εσύ συμφωνείς με τον ΠΑΟΚ που λέει ότι εξακολουθεί να υπάρχει σύστημα και οργάνωση κτλ. Βεβαίως και υπάρχει σύστημα. 100%. Εσύ δηλαδή με βάση τη δικιά σου λογική, εγώ πριν από 9 χρόνια μου είχαν κλέψει το σπίτι λοιπόν, Δημήτρη, γιατί είχα αφήσει στην ανάκληση το παράθυρο της κουζίνας. Άρα είμαι συνυπεύθυνος κι εγώ γιατί δεν έπαιξα καλά. Δεν είναι το ίδιο το ποδόσφαιρο με αυτά τα άλλα. Ακριβώς το ίδιο είναι. Όχι, δεν είναι το ίδιο το ποδόσφαιρο. Ακριβώς το ίδιο είναι γιατί ο επόπτης, αφού δεν είδε αυτή την πεντακάθαρη φάση μπροστά του, επειδή έφαγε ψάρι από ό,τι λένε φήμες στο ημίχρονο, το Βασιλαντονόπουλο που τον κάλυπτε κατά 1 χιλιοστό, λέει ο Βάτς, το είδε ότι είναι καλυπτόμενος. Εκεί άνοιξαν τα μάτια του. Εκεί πέρα ο επόπτης έκανε. Μα αυτό δεν είναι το φυσιολογικό, αυτό δεν είναι. Α, το φυσιολογικό είναι να βλέπει. Ναι, έτσι δεν είναι το ποδόσφαιρο. Όπως κάνει κάθε ομάδα ένα και δύο λάθη, να κάνει και ο επόπτης. Αν τα λάθη είναι 10-15 μονόπατα κατά του ίδιου, υπάρχει πρόθεση. Αυτό λέω. Αυτό το λάθος που έκανε ο επόπτης λοιπόν στον goal του ΠΑΟ είναι σαν εσύ να κάνει. Τεράστιο λάθος. Τεράστιο. Είναι σαν να κάνει εσύ μια μισή ώρα εκπομπή χωρίς να έχει πάρει χαμπάρι ότι δουλεύει το μικρόφωνο. Είναι τεράστιο, είναι ικανό να σε στείλει σπίτι σου, ναι. Είναι τεράστιο. Αυτό δεν το έχουμε κάνει τα καμπάνια. Δεν το κάναμε αυτό να κάνουμε. Εγώ πιστεύω ότι είναι ανίκανος. Γιατί έχουν προωθηθεί πάρα πολύ ανίκανοι φέτος. Ακόμα και ανίκανος να είναι, δεν πρέπει να φύγει.
Φυσικά. Αν δεν φύγει, Βάσιος, τότε θα συμφωνήσω ότι υπάρχει ανικανός. Σχέδιο. Ο Βάσιος ήταν ανίκανος. Ούτε εκείνος έκανε χέρι... τόσο κακή διαιτησία. Έκανε ένα-δυο λάθη. Δηλαδή τι να κάνει, ρε Δημήτρη, δεν μπορεί να σε κάνει 90-10 μόνο άμα παίζει με τον Ολυμπιακό. Σου έχει ξανακάνει 90-10 ας πούμε διαιτησία στην Τούμπα με Βέρειες και Ξάνθες. Όχι. Με Τρίπολη, Ολυμπιακό, αυτή είναι 3-4 συγκεκριμένες. Έχω δει τον Δημητρόπουλο το, στο ΠΑΟΚ Πανατολικός. Έχω δει τον Τρυπολιτσιώτη και σε ΠΑΟΚ Πανιόνιος. Έχω δει. Έχουμε δει, ναι. Το θέμα είναι τέλος πάντων ότι ασχέτως από τα λάθη που έχει κάνει ο ΠΑΟΚ, αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε δυσχερή θέση, κυρίως και λόγω λαθών της διαιτησίας. Και δικών του λαθών. Με τη Βέρεια έπαιζες χθες, ε. Ειδικά χθες, ναι, ρε φίλε, το ξέρω, στο γήπεδο ήμουνα. Με τη Βέρεια έπαιζα. Ήμουνα κακός. Αυτό δεν υπάρχει κανένας καινούργιος κανονισμός στο ποδόσφαιρο που λέει ότι όταν είμαι κακός δεν πρέπει να πάρω αυτό που δικαιούμαι. Την Πέμπτη ήμουνα κακός. Ωραία. Αυτό το πέναλτι που κέρδισα όμως δόθηκε και βρήκα και μια φάση να κερδίσω. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Τι να κάνουμε δηλαδή. Το αλλάξουμε και τους κανονισμούς του ποδοσφαίρου. Την ίδια ώρα που βλέπουμε ότι οι άλλοι επειδή φώναξαν και αδικήθηκαν στο Αγρίνιο, εχθές να πούμε έγινε η σφαγή του Δράμελ και έλα πες με εσύ ότι ο Γιωτζένης, ο παδός του Παναθηναϊκού από την Ξάνθη, και όποιος έχει αμφιβολία μπορεί να ρωτήσει, είδε από το κέντρο του γηπέδου 100 μέτρα απόσταση ότι ο Φαρίνια, αυτό το χρυσό παιδί που είναι του κατηχητικού, τον Κουτρουμπή, τον έφτιασε μόνο εκείνος, ενώ ο Κουτρουμπής τον είπε, σε παρακαλώ, μη με φτύνεις. Αυτός που είχε δώσει μπουνιά, ανάγκασε τον Σαουράλβε να τον δώσει μπουνιά, που έκανε χειρονομία στην Τούμπα. Έγινε, να είσαι καλά. Είμαστε μια χώρα που μου μετράνε οι εντυπώσεις, Δημήτρη. Και στις εντυπώσεις πάντα είμαστε τελευταίοι και την πληρώνουμε. Αυτό είναι. Να είσαι καλά, καλό μεσημέρι. Πάμε στους επόμενους. Καλησπέρα. Έλα, καλημέρα. Χαίρετε. Επειδή μετράνε εντυπώσεις, μην βγεις το βράδυ στον καζέτα εσύ και αρχίσεις αυτά που λες τώρα εδώ πέρα και τα πεις εκεί πέρα και μα ξεφτυλιστούμε. Και πάλι θα περιμένουμε εμείς πότε θα γίνει. Τα ίδια θα λέω παντού, δεν γίνεται να αλλάξω άποψη. Θα βγεις στον καζέτα το βράδυ, θα λες τώρα αυτά τα πράγματα. Εννοείται. Δηλαδή εσύ ξέρεις ότι δεν είμαι σαν τους άλλους. Δεν είμαι σαν τους άλλους. Δηλαδή σου λέω τώρα, φίλε, εσύ ξέρεις ότι δεν είχε δόλο αυτός ο επόπτης. Όχι, εσύ πρέπει να αποδείξεις ότι είχε δόλο. Όταν σου κάνει μήνυση, για παράδειγμα. Εμένα να κάνει μήνυση. Είναι όποιον θα κάνει μήνυση από αυτούς που το κατηγορούν. Από πού είναι αυτός, μήπως είναι από την Τζάνθη, είναι αυτός. Από εκεί που είναι ο Κιρτζίκης. Εντάξει, ρε φίλε, γιατί αυτό είναι απόδειξη δόλου τώρα, πλάκα κάνεις. Καλά, ρε, επειδή έχει την ίδια καταγωγή με τον Κιρτζίκη. Είναι απόδειξη δόλου αυτό το πράγμα, πρώτον γιατί έχει τρεις εκεί που είναι offside. Ξέρει πολύ καλά ότι, κοίταξε, μπορεί να το σηκώσω εγώ το σημαίακι. Τώρα είναι τρεις offside. Τον άλλο το βλέπει πολύ καλά ότι δεν είναι. Και το σηκώνει γρήγορα. Ρε φίλε, τελειώνει η καριέρα του με αυτό το πράγμα που κάνει. Κάτσε να δούμε. Τελειώνει η καριέρα του. Προφανώς, έτσι πρέπει. Λοιπόν, πρέπει να πάρουμε έναν ορό της αλήθειας και να τους βάζουμε όλους έναν ορό της αλήθειας. Τους κάνουμε μια ερώτηση να τους κάνεις. Εσύ γιατί προδικάζεις αυτό το πράγμα, γιατί θες δηλαδή να ξαναφάμε άλλη μια τέτοια διαιτησία, να τελειώσεις μια και καλή και μετά να βγαίνεις να πεις ναι, είχατε δίκιο. Θες αυτό το πράγμα. Αυτό το πράγμα δεν κάνεις και βλέπεις ότι συνεχίζεται αυτό στον ΠΑΟΚ. Γιατί τον πετάνε απ' έξω τώρα όμορφα και ωραία 8-9 βαθμουλάκια και θα κάνουν οι άλλοι το πάρτι. Πρώτα απ' όλα είναι πίσω, πάω και δεν βάζει την μπάλα στα δίχτυα. Αυτός είναι ο πρώτος λόγος. Θα βγει στον καζέτα να ξεφτυλιστούμε, σου λέει αυτή η καϊβάνια. Ο πρώτος λόγος είναι αυτός. Θα πάνε και άλλη διαιτησία τέτοια. Καρναβάλια είναι, ρε. Γιατί ακόμα δεν πήρε άλλος κανάλι. Και βγαίνει ο κάθε Μαϊντανός και λέει τέτοια πράγματα. Και εγώ τι να κάνω, εδώ τα βγαίνουν και οι δικοί μας. Σαν και αυτούς δεν μπορώ να γίνω. Τους κοροϊδεύω εγώ αυτούς. Ωραία, εντάξει. Να είσαι καλά, καλημέρα. Πάμε στον επόμενο. Χαίρετε. Χαίρετε. Καλησπέρα. Τους κοροϊδεύεις εσύ ή σε κοροϊδεύουν αυτοί και σε βρήκαν εύκολο? Εντάξει, ο καθένας κρίνεται. Νομίζω ότι τους ξεφτιλίζεις ή ξεφτιλιζόμαστε εμείς, όπως είπε ο προηγούμενος. Υπάρχει μια πολύ λεπτή γραμμή την οποία πραγματικά νομίζω ότι... Ναι, δεν ξέρω, καταρχάς να εγώ δεν είμαι ο ΠΑΟΚ, ούτε πάει ΠΑΟΚ. Εσύ δεν είσαι ο ΠΑΟΚ, αλλά και για ρεπό, είσαι πάρα πολύ light, Δημήτρη. Εντάξει. Είσαι για να γράφεις τα νέα του Μεγάρου που σκύζει, ρε παιδί μου. Είσαι τόσο light. Φτάνει που είστε εσείς οι σκληροπυρηνικοί. Εντάξει. Και ξεφωνίζεται κάθε μέρα τους πρώτους του ΠΑΟΚ. Όπως αγαπάς, Δημήτρη, όπως αγαπάς. Τα αποτελέσματα. Ναι, θες να μου επιτίθεσαι και να μην απαντάω. Ρε φίλε, αυτό είναι επιχείρημα τώρα που είπες. Φτάνει, πού είσαι εσύ. Ότι είναι light και κάνει, είναι για τα νέα του Μεγάρου Μουσικής. Ίσα ίσα, αυτή του η θέση είναι σκληροπυρηνική, γιατί είναι ενάντια σε ό,τι λένε οι περισσότεροι. Πλάκα μας κάνεις τώρα. Εμείς τι κερδίσαμε, τι κερδίσαμε. Την πιστεύει και τι λέει, έχει τις κοχώνες να το πει. Με ποια θέση του ΠΑΟΚ είσαι, με αυτή πριν την Παρασκευή ή μετά?
Εγώ, μένα δεν μου αρέσει, το έγραψα κιόλας, δεν μου αρέσουν τα αδερφίστικα, τα θηλυπρεπή. Ο ΠΑΟΚ με τους διαιτητές ως τώρα ήταν θηλυπρεπέστατος. Θες να τους βάζει βόμβες. Θες να τους βάζει βόμβες, αυτό λες. Όχι. Φίλε, deformation. Έχει απόσταση. Έχει απόσταση το να βάλεις βόμβα από το να βγάλεις. Γιατί ποια είναι η μέθοδος η οποία πιάνει στην Ελλάδα? Κράξιμο. Ναι, κράξιμο ναι, παντού ναι, και πάντα. Δεν έχει ναι, βλέπω τον Παναθηναϊκό. Πόσο δικαιώθηκε πέρυσι ναι, που έκραζε. Ναι, βλέπω τον Παναθηναϊκό, βλέπω. Πήρε 3 πέναλτι προχθές. Εντάξει, περίμενε. Θα πάρει και τέταρτο σε λίγο. Νομίζεις. Σε ένα μάτς. Νομίζεις. Ναι. Εδώ θα λοιπόν, στα αγωνιστικά, πρέπει να καταλάβουμε λοιπόν ότι αυτές οι κλειστές άμυνες που παίζουν με 10 άτομα πίσω, με δύο τρόπους μπορεί να τις διασπάσεις. Είτε με κάθετες μπαλιές, όπου χρειάζεσαι το Μέση και τον Ινιέστα και μπροστά τον Σουάρες για να τρυπήσεις 8 και 9 άτομα μαζεμένα, ή από τα άκρα. Ωραία. Επειδή ήμουν πολλή ώρα στη γραμμή, θα ήθελα να μου πείτε αν βγήκε εκείνο το παλικάρι που έλεγε τουρκικό πρωτάθλημα. Θα σκάσω πραγματικά. Βγήκε εκείνο σήμερα να μας πει για τον Τζάμπος. Τζάμπος, Τζάμα Κάμπος, πώς το λένε αυτό το παιδί. Στο τουρκικό έπαιζε ο Μπίσεσβαρ. Και ο Τζάλμα Κάμπος έπαιζε όμως. Και γι' αυτό να έγινε όλη φασαρία την προηγούμενη φορά που βγήκε και μας έβαλε και χέρι κιόλας. Που ο άνθρωπος αυτός, αν έχει λίγη αξιοπρέπεια, πρέπει να λύσει το συμβόλαιό του και να φύγει. Έλα, αλλά είσαι πολύ light στην κριτική σου για τους παίχτες του ΠΑΟΚ. Ξεκόβουμε. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα. Καλημέρα. Χαίρετε. Έλα, ρε Δημήτρη. Μέχρι το όνομά του ηρωνεύτηκε. Τι ωραία τα λες, ρε Μπίτσο, να πούμε. Πόπο, ρε παιδάκι μου, να πούμε. Τι ωραίο είσαι σήμερα. Α, εγώ τώρα καλαμπορίζω, έτσι. Εγώ αν ήμουν σαν τον Κόλκαψη, ξέρω τόσα χρόνια και καθόμουν δίπλος. Ασούς κάνει κατά κέφα ακόμα το Χριστό. Μπα δεν γίνεται. Δηλαδή, εδώ θα μας κοιτάξει σε εβδομάδες. Θα πονέσει ο κόκκας. Δεν είναι κεφάλαια. Αστειεύομαι έτσι. Δεν το κάνει εντάξει. Κοίτα να δείτε παιδιά. Εδώ δεν έχετε πάρει χαμπάρι τώρα ο Μίτσος τώρα. Είναι ωραίος. Αλλά ο Μίτσος είναι τώρα Βρετανός. Δεν είναι εδώ Έλληνας. Εδώ είναι άλλο το πράγμα. Εδώ παίζει μας στην Ελλάδα. Είναι εδώ. Γνωστή Βρετανική κοινότητα στις παλιές φορολογίες. Αυτά που ξεφωνίζω να κάνω. Ναι, άκου να δεις όμως πρόσεξε τώρα. Διαβάζω γκαζέτα. Αποκλείεται αυτός ο επόπτης να μην είσαι δόλο. Γράψεις χθες. Δεν τι σου το γράψω, εγώ το γράφω. Δεν έγραψα εγώ δόλο. Διάβασέ το, διάβασέ το. Δεν έγραψα αποκλείεται, δόλο, να μην, αποκλείεται να ήταν ανθρώπινο λάθος. Διάβασέ το. Γράψω είναι, αυτό. Φυσικά δεν είναι ανθρώπινο λάθος αυτό το όργιο. Α, δεν είναι όργιο, άρα υπάρχει δόλος. Όχι, υπάρχει ανικανότητα ρε φίλε, γιατί. Είναι ανίκανος. Άμα είναι ανίκανος είναι ανθρώπινο το λάθος. Το έγραψε αυτό, δε. Ανίκανος είναι. Τι ανίκανος, δε. Άρα είναι ανθρώπινο το λάθος, ρε. Άμα είναι ανίκανο, δεν έχει δόλο. Πάμε στο δικαστήριο μαζί. Ρε φίλε, το ανθρώπινο είναι αυτό το κανονικό το λάθος που είναι του κουλούρι. Ναι, άρα είναι ανθρώπινο. Άμα είναι ανίκανο, είναι ανθρώπινο. Δεν είναι. Εσύ λες αποκλείεται να είναι ανθρώπινο αυτό το λάθος. Τέλος, είναι ανίκανος, είναι η άλλη οπτική. Τίποτα, ναι, δεν είναι μαζί. Άρα δεν ισχύει αυτό που βλέπεις στο καθένα. Ναι, είναι ανίκανος. Είναι απλά ανίκανος. Είναι ανίκανος. Αυτό υποστηρίζω. Είναι ανίκανος. Περίμενε, είναι ανίκανος. Άρα είναι ανθρώπινο το λάθος. Η σύλλογος αποκλείεται να είναι ανθρώπινο αυτό το λάθος. Με αυτή την έννοια που σε θέτω, την ποδοσφαιρική, όχι του δόλου. Την ποδοσφαιρική, ότι δεν μπορεί να μην το είδες. Δεν γίνεται. Αποφύγεται να μην το είδε. Άρα έχει δόλο. Άμα είναι το σύμπαν, γιατί το σύμπαν το λέει. Λες για δόλο. Εντάξει. Είμαστε μαζί, εγκαζέ στο δικαστήριο. Πρόσεξε να δεις τώρα. Πρόσεξε να δεις. Εγώ άσο τώρα πες ότι έγραψες κάτι. Δεν, εγώ δεν πήρα τώρα για να πω σε εσένα τι κάνεις και τι λες. Εγώ θέλω να σου πω πώς γίνεται το παιχνίδι εδώ πέρα και είμαστε, λες και η ΠΑΕ μαζί. Εγώ δεν συμφωνώ με τις ανακοινώσεις. Αλλά να βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά. Εγώ συμφωνώ σε αυτό που λες ότι γιατί το έλεγες αυτό σαν ΠΑΕ χτες και σήμερα λες κάτι άλλο. Αυτό έχει δίκιο. Η ΠΑΕ εκτίθεται τώρα. Αλλά να το πάρουμε από την αρχή το πράγμα. Δυνατός είσαι όταν φοβούνται να σ' αδικήσουν. Τότε είσαι δυνατός. Δεν είσαι δυνατός όταν δεν βγάζεις ανακοινώσεις και το παίζεις υπεράνω. Δεν είσαι, ούτε είσαι αδύναμος άμα βγάζεις ανακοινώσεις στον Παναθηναϊκό. Ο Ολυμπιακός δεν έχει βγάλει ανακοινώσεις για την Τυχεία. Είναι αδύναμος. Πότε δεν ήταν αδύναμος. Παντοδύναμος ήταν. Αλλά έβγαζε ανακοινώσεις. Εδώ το παιχνίδι παιδιά παίζει το εξής. Και είσαι σήμερα μείον 3 γιατί δεν κατέβηκες πέρυσι να παίξεις. Μαγιά σου είσαι ωραίος κύριος. Είσαι, πας φέτος. Παίζει ο ένας pick and roll μέσα στην περιοχή και κοντεύει να βγάλει και αντιπίθεση στο μπάσκετ, να βγάλει χνηδιασμό με το χέρι, σου κόβει και ο βαθμός. Αλλά εσύ ήσουν να δέχεις 8 τέταρτα, άρα δεν πρέπει να ζητάμε. Στην προηγούμενη, 5 μέρες νωρίτερα, κάνει pick and roll παίξει στο Ηρακλή, άθλιος Ολυμπιακός, άθλιος και ο ΠΑΟΚ χτες, ο Ολυμπιακός όμως το πήρε το τρίποντο. Εσύ χτες δεν το πήρε το τρίποντο, ο άθλιος ο ΠΑΟΚ. Δεν το πήρε εσύ χτες το τρίποντο. Που έπρεπε να το πάρει 30 μέτρα πίσω offside. Γιατί
είναι και φάσεις και φάσεις. Μπορεί να μην σε αδικεί σε 100 φάσεις όπως λες εσύ, αλλά άμα είναι η φάση όπως ήταν του Μανιάτη που έβγαλε την μπάλα πάνω από τη γραμμή με το χέρι, τι να το κάνω αν δεν μου κάνεις 100 σφυρίγματα και μου κάνεις το ένα το απίθανο, όπως το χτισινό. Και μπαίνει τώρα ο Πάοξ σε μια διαδικασία να περάσει 15 μέρες, εσωστρέφεια. Ο φορ, ο εξτρέμ, ο κάμπος, ο κρέσπο, ο λάτος, ο ένας, ο άλλος και ο άλλος είναι πρωτοπόρος. Έτσι πρέπει. Με δύο ανύπαρκτα πέρα. Έτσι πρέπει να προβληματίζεσαι. Εγώ προβληματίζομαι και μου λες το παραμύθι και γι' αυτό είπα εγώ το κατακέφαλο μου έρθει εκεί πέρα τώρα. Όταν γυρνάς και μου λες εσύ πήρε ο Πάοκ πέρυσι 3 σφυρίγματα από 30 βαθμούς πίσω να σε δω να πάω πάνω όταν είναι στο τρίποντο. Εκεί να σε δω, εκεί το θέλω εγώ το σφύριγμα. Όχι στο 30 βαθμούς πίσω μόνο σε. Ήταν 10 βαθμούς. Πήρε σφύριγμα, ποιο να πάρεις. Με την ΑΕΚ ήρθα 12 βαθμούς πίσω τον Ολυμπιακό. 8 βαθμούς. Και τι σφύριγμα τώρα, ρε μισό. Μιλά τώρα για γόνατο με γόνατο τώρα. Η μπάλα ήταν 3 μέτρα στον ουρανό, περιμέναμε να πέσει. Τι χτυπάει ο παίκτης τώρα γόνατο με γόνατο και μου λε τι μέρα πήρε σφύριγμα. Ήταν υπέρ του Πάου και δεν ήταν. Όχι δεν είναι, εγώ δεν το δίνω πέναλτι αυτό. Εγώ δεν το δίνω πέναλτι. Πόσο το πω ότι ήταν πέναλτι αυτό. Εγώ θα παραδεχτώ ότι ήταν πέναλτι αυτό το πράγμα. Και μιλάμε τώρα, δηλαδή συγκρίνει τη φάση χτεσινή τώρα εσύ. Εκτός περιοχής πήρες πέναλτι. Ορίστε. Εκτός περιοχής πήρες πέναλτι. Εκτός περιοχής πήρες, γιατί το πήρες εγώ το είπα, είναι όλα σχέδιο. Αυτό πρέπει να σου πω. Ότι ήσουν 10 βαθμούς της πίσω και ο Παναθηναϊκός στο τρίποντο τότε. Και πήρες εσύ το πέναλτι, προφανώς το πήρες εσύ. Αν ήσουν εσύ στο τρίποντο και ο Παναθηναϊκός στους 12, το πήρες εσύ. Γιατί ήταν για τον Ολυμπιακό ιστορία, δεν ήταν για τον Παναθηναϊκό για σένα. Αυτό είναι το σχέδιο τόσα χρόνια στην ελληνικό πρωτάθλημα. Και με άλλους και με τον Πλατανιά πήρες. Θα πάρει. Με τον Πλατανιά 30 βαθμούς πίσω, το ξέρω ρε φίλε θα το πάρω δεν είμαι 39 βαθμούς πίσω. Γιατί άλλους στόχους, στόχους δεν είχες, μόνο το πρωτάθλημα και στόχο. Βεβαίως είναι το πρωτάθλημα μόνο, τι τα play-off, το ξέρω, να μείναμε και 3 βαθμούς πίσω στο play-off και πάλι τα πήραμε. Τι τα play-off ήταν αυτό, ήταν, όταν ήταν ο στόχος του κύπελλου, τι διετησία σου έρθε. Στην ελληνικό κύπελλο. Ναι, γιατί ήταν Ολυμπιακός, ναι. Μα για τον Ολυμπιακό μιλάω τώρα εγώ, μιλάω για τον Παναθηναϊκό που κλαίει. Ο Παναθηναϊκός εντάξει σου λέει θα κλάψω κάτι θα πάρω. Α, γιατί δεν έχει δύναμη. Ο Παναθηναϊκός κλαίει, το λες όμως, το κοροϊδεύει. Ναι, συμφωνώ, όχι είπα, από την αρχή είπα, συμφωνώ. Γιατί έχουμε πιάσει τα δύο άκρα γιατί, εσύ, και ποδοσφαιρικά δεν ήμασταν καλοί, αλλά ναι, και δικαιούμασταν την νίκη, γιατί... Θα πάω εκεί. Ναι, γιατί βάλαμε εκεί που δεν μέτρησε. Το παιχνίδι το κάνει άλλο κάτω ο Ήβιτς, είναι προφανές αυτό. Τα πούπατε είναι 100% σίγουρα. Και για, τέτοιο, για μένα έπρεπε να παίξει κρέσπο Βαρέλα, δεν υπάρχει Μαλεζάς για μένα, τέλος πάντων, αλλά από πάλι το Μαλεζάς. Έπρεπε να πάρει 90 λεπτό Μαλεζάς, ρε. Ωραία, έπρεπε. Ωραία, άρα έξω κρέσπο. Μέσα ο Κίσιο, έχει πάρει πολλά, 90 λεπτό, γιατί το ρωτήσουν ο Κίσιο. Ναι, εννοείται. Το πίστευες βάρ, γιατί το πήγαινε το ρωτήσουν που ήταν έξω με την Ξάμφη, έπαιξε μισό αγώνα, βγήκε. Με λίμπερες τίποτα και χτες τίποτα. Γιατί να μην πει ο Μπίσεσβαρ, ξέρω εγώ, άμα για να το πάρουμε έτσι. Και να πει ο Περέιρα, αν δεν έπαιζε ο Περέιρα, θα λέγεις ότι δεν παίζει ο Περέιρα. Ρε παιδιά, παίζουμε την Κολοκυθιά. Έχει 20 παίχτες, τι να κάνει. Ο Ήβιτς χτες έπρεπε να κατεβάσει δεκάδα για να κερδίσει. Τώρα εμένα λίγο με απασχολεί αν γκρίνιαζε ο Περέιρα ή αν γκρίνιαζε ο αυτός ή αν γκρίνιαζε ο άλλος. Έπρεπε να κατεβάσει λειτουργική ενδεκάδα. Το 4-4-2 έχει φύγει από το ποδόσφαιρο. Αυτό το 4-4-2 που είδαμε χθες στην αρχή έχει φύγει εδώ και 20 χρόνια. Το έπαιζε ο Μπάγκεβιτς παλιά και ήταν μια χαρά προπονητής. Βέβαια και ο Μπάγκεβιτς άλλαξε τα τελευταία χρόνια. Έχει τελειώσει αυτό το πράγμα. Να και καλά. Το παίξαμε εμείς χθες. Καλημέρα, καλημέρα. Πάμε γιατί έχουμε καμιά 25 αργία στην αναμονή. Χαίρετε. Ναι. Ο Θεοφυλακής θα πάμε. Ναι. Έλα. Λοιπόν, όσον αφορά για το χωράκι, εγώ θα την κρίνω τη διευθυνσία επί του συνόλου και θα βάλω και το μάτσο με τον Πανετολικό και με την Ξάνθη και όχι μόνο. Δηλαδή δεν είναι τώρα, όπως λέμε, ο επόπτης που μπορεί κάποια στιγμή ακόμα όσο και να το βλέπουμε οφθαλμοφανές εμείς να είδε τους άλλους μπροστά και να επηρεάστηκε και να έχασε τη φάση που έφευγε από πίσω και όπως λένε ας πούμε πραγματικά μπορεί να μην είχε και δόλο και να ήταν κακή παρατηρητικότητα ή χαζομάρα. Λοιπόν έτσι, εγώ όμως βλέπω και τα άλλα που είναι πραγματικός δόλος. Εγώ βλέπω το οποιοδήποτε κοράκι με το παραμικρό μακροβούτι που κάνει αν κίνησε σε απόσταση ο αντίπαλος παίκτης, σφυρίζει φάουλ. Βλέπω να πούμε να γίνεται φάουλ έξω από την περιοχή της αντιπάλου να πούμε και αφήνει, και αντί να σφυρίξει φάουλ, αφήνει να βγάλει αντεπίθεση να πούμε και παραλίγο να τον πήλαμε κιόλας στο τελευταίο λεπτό. Το ίδιο την είδε στην πάση, το θυμάστε τι λέω. Δηλαδή είναι επίσης τα κυτρινίσματα, δηλαδή πέφτει ο παίκτης μόνος ή λίγο όμο με όμο, κάνει κανένα θεαματικό ή λίγο
λίγο το χέρι ελαφρώς απλωμένο, πάρε κίτρινη. Εδώ το, ο Κάνος τον έχω σαπίσει το ξύλο, να πούμε, και άμα δεν βγάλει αίμα από τα αυτιά, δεν παίρνει κίτρινη ο αντίπαλος. Και το βλέπουμε αυτή τη συμπεριφορά συγκεκριμένα σε όλους τους διαιτητές. Εγώ από την αρχή το βλέπω. Και ο Τουίτη πλάκα-πλάκα πήρε τα μαϊμού, τα πεναλτάκια, τα πήρε. Και θα είμαι και σύντομος και σε αυτό όσον αφορά για τον Ήβης, παιδιά, για το rotation που λέμε, γιατί δεν έβαλες εκείνον, έβαλες τον άλλον. Εγώ άμα ήμουν Ήβης θα ήταν αυτό ακριβώς που κάνει ο Ήβης. Θα δώσω όσο πιο πολλά παιχνίδια μπορώ στον κορμό που βασίζομαι και μετά σιγά σιγά 10η, 13η, 15η αγωνιστική θα αρχίσω να βάζω και λίγο το Γιαννούλη και θα ξαναδίνω στον Κίτσιου. Γιατί είδαμε κάτι παίκτες περσινής συνταγής, δεν νομίζω να είδαμε και πολλά πράγματα. Έτσι λοιπόν... Ενώ οι φετινείς θέλετε... έχουν βγάλει μάτια, άντε ρε, άντε πρωί-πρωί τώρα, άντε. Ναι, καλά δεν βγάλανε, δεν πρέπει να πάρουν παιχνίδια, ναι. Ρε παιδιά. Βρίσκουμε αυτούς που ξέρουμε τι μπορούμε να προσφέρουν και αυτούς που δεν ξέρουμε αποθεώνουμε. Και μετά και την προσγείωση. Όχι, δεν αποθεώνουμε. Ναι, εντάξει. Δεν αποθεώνουμε, Σταυράκη, μιλάμε, πρέπει να δώσουμε μια ευκαιρία. Μπορεί δεν γινόταν, ρε, έπρεπε να γίνει rotation. Rotation δεν γίνεται μόνο, επαναλαμβάνω. Για αυτούς που θα ξεκουραστούν, γίνονται και αυτούς που θα παίξουν 90 λεπτά. Γιατί αν εγώ ο Χαρίσης είχε τελευταίο 90 λεπτό τον Αύγουστο, πώς θα τον βάλω τον Νοέμβριο όταν καίει η μπάλα. Καταλαβαίνεις τι σου λέω. Τα παιδιά που πρέπει να παίρνουν χρόνο. Όλοι πρέπει να παίρνουν χρόνο. Πού θα τους δεις. Άμα αυτοί να νίκανε να πάρουν ευκαιρία, δεν φταίει τώρα ο προπονητής. Ο προπονητής φταίει για άλλα, για τη σύνθεση χαρακτηριστικών φταίει. Όχι για την κακή απόδοση παικτών. Λογικά το έκανε ως ένα βαθμό το rotation χθες. Τα χαρακτηριστικά δεν συνέθεσε. Αυτό λέω. Ίσως εκεί που θα συμφωνήσω και με άλλους και με εσάς είναι ότι ο Μπίσεσβαρ ίσως θα έπρεπε από την αρχή να μπει σε αυτό εδώ πέρα μόνο από την ένστασή μου. Θα διακάνω συνέχεια να μην κρατήσω εγώ την γραμμή. Yeah. Πάμε στο επόμενο. Καλησπέρα. Γεια σου φίλε. Χαίρετε. Τηλεφωνώ από την Πάτρα. Μάλιστα. Σε ακούω μέσω διαδικτύου. Και όταν έχεις ζήσει με την ομάδα του 74 ειδού με μεγάλη ηλικία, αυτά που ακούω είναι δικαιολογία ευθυνές για μένα. Και υποκριτήσαμε έτσι. Όχι εγώ και ο γιος μου και ναι. Έκανε, ωραία, έγινε μια φάση ρε παιδί μου. Θες λάθος εσκεμένο, θες οτιδήποτε. Πού είναι η μπάλα που παίζεις. Πες μου. Κάνουμε την ίδια κουβέντα, φίλε. Δίκιο έχεις εσύ, αλλά και ο άλλος θα γυρίσει να σου πει ότι δεν φίλε ούτε οι άλλοι παίζουν μπάλα. Θα έχει δίκιο. Εδώ βάζεις προτεραιότητα. Δεν είναι να σου πω κάτι. Εγώ συμφωνώ με αυτό που λες. Και οι άλλοι παίζουν μπάλα. Κοίτα τον εαυτό σου. Παίξε την μπάλα σου. Σκίς τους. Μόνο εγώ κοιτάω τον εαυτό μου. Αυτό είναι. Καταλάβεις, σου λέω. Δηλαδή εχθές είμαι 54 χρονών. Ξενέρωσα στην κυριολεξία. Δηλαδή και όλα τα που. Γιατί κάτω εδώ στην νότια. Μην νομίζεις βλέπουμε πάω, έτσι. Όλοι Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό, ΑΕΚ και πάλι λέγοντας. Το βλέπουμε μέσα από κάποια κανάλια και κάποια site που μπορούμε να τον δούμε. Λοιπόν, όταν ξενερώνεις μετά από 50 τόσο χρόνο που είσαι, γιατί τους λέω έζησα το 74. Και τι θα τα παρατήσεις. Όχι ρε φίλε, τώρα. Εγώ προχθές την προηγούμενη μην ξέρουμε αρκετούμπα, τι μου λες τώρα. Ναι. Το θέμα ξέρεις ποιο είναι. Παίξε την μπάλα σου αγόρι μου. Παίξε σκίσ τους. Ας κάνουν λάθος, ας κάνουν μια ζωή έτσι ήταν. Αν πάμε στα παλιά, δεν ξέρω τι ηλικία έχεις, αν πάμε στα παλιά, όλοι την ηλικία γίνονταν στην Αθήνα. Και βγαίνουν τώρα Ολυμπιακοί και πάνε. Ή τέλος πάντων και λένε ότι έχουν πάει τα κύπελα και τα πρωταθλήματα. Δεν ξέρω αν τα έχεις ζήσει αυτά, δεν ξέρω τι ηλικία έχεις, αλλά μην μένουμε εκεί. Ας πάμε στο πιο πέρα. Στο πιο πέρα είναι ποιο. Κοίτα τι να παίξεις την μπάλα σου. Βάλ τους παίχτες πρέπει να βάλεις. Εγώ θα το παίξω προπονητής. Κάνε αυτό που πρέπει να κάνεις. Και ας τους άλλους να κάνουν ό,τι θέλουν. Θα σε αδικήσουν τη φάση. Ωραία. Λέω ήταν γκολ, όντως ήταν γκολ έτσι. Αλλά τι κάνεις. Ένα δεύτερο ημίχρονο έχει μπροστά σε ολόκληρο ημίχρονο. Πνίχτους. Δεν τους πιέει. Όχι σκόβλο. Δηλαδή, με άλλα λόγια για να ολοκληρώσω, παίξε την μπάλα σου, κάνε αυτό που πρέπει να κάνεις και από εκεί και πέρα άσους να παίξουν με τη διαιτησία τους. Τα ξέρουμε τόσα χρόνια, τα έχουμε ζήσει. Έγινε. Καλό μεσημέρι στην Πάτρα. Να είσαι καλά φίλε μου, γεια σου. Καλά. Και κάτι άλλο, όταν ακούς, ναι, ναι. Όταν βλέπεις κάποιο νούμερο από μακριά, δώσε μια προτεραιότητα. Έγινε, καλό μεσημέρι. Έλα, γεια σας παιδικάρι μου, γεια σας. Πάμε στους δύο τελευταίους, καλησπέρα. Ναι. Άλλος ένας, καλησπέρα. Καλησπέρα φίλε μου. Χαίρετε. Απογοητευμένος. Βαρέθηκα πια τις δικαιολογίες. 58 χρονών είμαι. Από 6 χρονών είμαι μέσα στην Τούμπα. Έχω γυρίσει όλα τα γήπεδα της Ελλάδος. 3 Οκτωβρίου έχουμε ακόμα. Ναι, ας έχουμε 3 Οκτωβρίου, φαίνεται το πράγμα,
Ξέρεις τι μου θυμίζει πάλι ο Πάχου με τον Ήβης. Θα σου πω έτσι όπως το είδα και χθες τη μέρη έμπνα. Με τη γυναίκα μου και το παιδί μου. Τι μου θύμισε, αυτό τα έλεγα με τους άλλους. Στρατά, στρατούλα. Πώς μας έδειξε ένα παιδάκι στα πρώτα του βήματα, έτσι. Πίσω η μπάλα, να οργανωθεί η άλλη ομάδα. Εδώ μας παρουσιάστηκε, δεν σε μια φάση στο δεύτερο ημίχρονο που το έλεγα, μας παρουσιάστηκε ευκαιρία αντεπίδεσης και γυρίσαμε την μπάλα πίσω, ρε παιδιά. Κλέψαμε την μπάλα μία φορά στο δεύτερο ημίχρονο και ήμασταν... Ναι, μισό λεπτό. Τέσσερις... Αυτό το πράγμα το βλέπει συνέχεια. Συνέχεια. Και με την Ξάνθη μέσα ήμουνα. Πίσω την μπάλα. Αντεπίδεση δεν πρόκειται να κάνει ο ΠΑΟ. Δεν υπάρχει περίπτωση να κάνει εκατομμύριο. Δεν κάνει το πέναλτι στην Τσεχία. Πώς το κέρδισε. Να σου πω κάτι. Μ' ακούς, μου επιτρέπεις λίγο. Ναι. Μία λεπτομέρεια. Τα ακραία μας, ο Ροντρίγκες και ο Κάμπος, εχθές ο Ροντρίγκες τον είχα μπροστά μου. Ναι. Τι δουλειά έχει όταν είχε την μπάλα ο Λέοβας να γυρίζει στο Λέοβας προς τα πίσω δηλαδή. Πάρε τον παίκτη πίσω στην αριστερή σου πλευρά, ο άλλος στη δεξιά του την πλευρά, να πάρει και τον αμυντικό μαζί του. Αυτό δεν το βλέπετε συνέχεια ότι γίνεται σε όλα τα παιχνίδια. Από τον Άγιαξ ακόμα. Από τον Άγιαξ ακόμα, κοιτάξτε στην Τούμπα, κοιτάξτε τι κάνουν οι πλάγοι μας. Μπαίνουν μέσα. Και αυτό δεν είναι τώρα. Εδώ και για τρία χρόνια το βλέπω αυτό εδώ. Βλέπεις οι άλλοι με τα άκρα τους όταν κάνουν επίθεση κεντρώ, ας πούμε, παραδείγματος χάρη έτυχε να δώσετε στο λίγο τον Ολυμπιακό. Κατέβαινε από το κέντρο ο Μιλιβόγεβιτς ή ο Φορτούνης, τα άκρα, δεξιά, αριστερά, σφαίρες. Παίρνουν τους αντιπάλους επάνω του, είχε καινούς χώρους. Εμείς δεν έχουμε τέτοιο πράγμα. Εμείς εγκλωβιζόμαστε και γυρίζουμε την μπάλα πίσω και περιμένετε, οργανωθείτε αμυντικά εσείς και οι 11 πίσω και μετά θα κάνω επίθεση. Σας ευχαριστώ για τον χρόνο σας. Να είστε καλά, να είστε καλά. Όχι ρε, για τέτοια απογοήτευση πάντως. Όχι, δηλαδή δεν είναι συνεχιζόμενο το κακό. Έχουμε 3 Οκτωβρίου. Η γενική πορεία του ΠΑΟΚ είναι καλή. Δηλαδή, εντάξει. Είναι καλή. Με την Φιωρεντίνα, με τον Άγιαξ, αβαβά πέναλτι και αβαβά. Υπερβολικό πέναλτι, ωραία, και 10 σφύριγματα ανάποδα από τον Τέιλορ. Με τη Φιωρεντίνα, καθαρό πέναλτι, στο τέλος δεν το παίρνουμε. Με την Ξάνθη, καθαρό πέναλτι. Και εγκληματική οργάνωση είχε. Όχι, δε. Εκεί μπορώ να πιστέψω ότι το κάνουν για δημόσιες σχέσεις. Ωραία. Είναι άλλο είδος εγκληματικής οργάνωσης η UEFA. Ωραία. Καπάκι, με Ξάνθη δεν παίρνουμε πέναλτι. Με Τρίπολη μας δίνουν πέναλτι που δεν είναι. Και την κόκκινη με το ζόρι τη βλέπω τέταρτο λεπτό που κάνει το παγώνι. Την υπέρ μας. Ωραία. Χθες ακυρωθέν γκολ. Με την Ξάνθη το πέναλτι. Εντάξει ρε φίλε. Έστω διάλα. Θα μπορούσε ο ΠΑΟΚ να έχει μόνο νίκες. Αν οι διαιτησίες ήταν υπερβολικές. Ήταν νορμάλ, συγγνώμη. Χωρίς αυτό να σημαίνει, για να πω και εγώ το κομμάτι το ποδοσφαιρικό όσο θέλω, ότι δεν υπάρχουν πράγματα τα οποία διαφωνούμε κάθετα με αυτά που γίνονται με στην ομάδα, εντάξει. Πρέπει να τα πούμε εμείς, έχουμε δόλο οι φίλοι μας και τα μάντολες, μην τα πω τα άλλα. Ωραία, δεν πειράζει, ας το βρουν οι υπεύθυνοι. Αυτοί που πληρώνονται γι' αυτό. Και τι λέω. Φτάσαμε στο φινάλε. Data Labs. Όχι. Πάμε παρακάτω. Εδώ. Εδώ, ρε. Εδώ είμαι. Ρέμβι. Η Ρέμβι είναι το καλύτερο σημείο ανατολικά στην πόλη για να διασκεδάσετε. Και φαΐ και μπύρα και αλκοόλ. Και πολύ καλό σέρβις με έξοχα πιάτα όταν θα πίνετε το ξυδάκι σας και θα πιείτε και θα φάτε και νηστικοί δεν θα κοιμηθείτε, σε αντίθεση με τον Καραγκιόζη που έτσι έκλεινε το θέατρο σκηνής. Θα φάμε, θα πιούμε και νηστικοί θα κοιμηθούμε, έτσι δεν έλεγε ο Καραγκιόζης. Ναι. Ωραία. Η Ρέμβη δεν ισχύει. Αυτό γιατί ρωτάς εμένα όμως. Γιατί δεν έβλεπες Καραγκιόζη μικρό, δεν πήγαινε θέατρο σκιών. Όχι, διακρίνω μια προσπάθεια να με συγκρίνεις γι' αυτό. Ο Καραγκιόζης είναι ο αγαπημένος μου παιδικός ήρωας. Είχα και τέτοιο, και φιγούρες, κανονικά. Έφτιαχνα και μόνος μου. Ο Καραγκιόζης είναι αγαπημένος, δε φίλε. Εγώ πήγαινα και στο Σπαθάρι. Πήγαινα μικρός, κανονικά. Στο Κολωνάκι. Και στην Φωκίωνος Νέγρη είχε. Είχε πολλά τέτοια. Σήμερα Δευτέρα στη Ρέμβη, μύθος και κορώνα με 3 ευρώ. Πάμε παρακάτω. Meeting Burgers and Steaks. Στο Meeting Burgers and Steaks στον Εύωσμο στην πλατεία Ευαγγελισμού Θεοτόκου 19, στο 704-144 μπορείτε να καλείτε για να μάθετε τι γίνεται εκεί, να κλείσετε τραπέζι. Σπαλομπριζόλα με 500 γραμμαρίων. Σας περιμένει εκεί. Φωνάζει το όνομά σας. Λέει hi, όπως ένας γνωστός μου. Για να αντιγευτείτε σερβιρισμένη με γευστικές ως και νόστιμα συνοδευτικά. Club sandwich, chicken nuggets και πολλά άλλα. Τρέχουν τα σάλια μου ήδη. Meeting Burgers and Steaks στην πλατεία του Ευώσμου.
Λοιπόν, τα είδη υγιεινής φτύκας είναι μαζί μας με πολλές προσφορές και στα πλακάκια Δαπέδου και στα πλακάκια Μπάνιου. Απόλλωνος 37-39 στην Κάτω Τούμπα, πάνω τον κήπο του Καλού. Τηλέφωνο 2310-905-503 και με δωρεάν μεταφορά προϊόντων στον χώρο σας. Και τον Κολόσο, το στέκι που το πενελί είναι εργοτέχνης, τα παραδοσιακά πενελί με κασέρι, με μπέικον, με γαλοπούλα, αλλά και τα ιδιαίτερα με σουβλάκι, χοιρινό κοτόπουλο, κιμά με παρμεζάνα, με λουκάνικο, τα πάντα στο Κολόσο. Το delivery έχει ξεκινήσει 2310-91-11-10. Αυτά από εμάς. Η μέρα μετά από παιχνίδι, έχουμε και άλλα μηνύματα. Μισό λεπτό. Ο 953 δηλαδή δεν βλέπετε ότι καμιά ομάδα δεν φοβάρει τον ΠΑΟΚ στα εκτός έδρας μάτς. Κυκλοφορούν την μπάλα άνετα. Άρτσε και Μπαλάφας πήραν το κέντρο. Ίδια μπάλα με πέρυσι. Πούλημα μπάλας κτλ. 853 με ηγέτη με οσπιθικά τον Ροντρίγκες θα χαθούν άπειρα γκολ και δεκάδες βαθμοί. Η εικόνα του Τζάλμα με έχει τρομάξει πλέον. Συμφωνώ ότι χάσαμε βαθμούς από τη διαιτησία, αλλά η ομάδα ως τώρα δεν με πείθει. Κάτι λείπει μεσοπαιδευτικά. Δεν γίνεται να επιτίθεται το ΠΑΟΚ μόνο από αριστερά με Λεόβατζ Ροντρίγκες. Μας πήραν χαμπάρι πλέον και μας αντιμετωπίζουν. Ο 4.75 γράφει για τον Κοντρέρας που ήταν ο τελευταίος, ο κορυφαίος στόπερ. Προηγούμενη εκπομπή παρομοίωσε το offside του Περέρα με αυτό του Καπετάνου. Είναι επικίνδυνος. Και ο 090 Δημήτρη, ο επαγγελματίας, μια μαχαιριά θα σου δώσει να σε σφάξει. Δεν χρειάζονται 10 ή 15. Λοιπόν, αυτά. Συνέχεια στο πρόγραμμα του Λίμπερο. Βεβαίως τα λέμε και στην πορεία της ημέρας. Και ενώ γίνεται ένας κακός χαμός στην ΑΕΚ, όπου και πάλι αυτοί έπρεπε να καταλάβουν ποιοι είναι όταν έφαγαν 3 γκολ από τον Ολυμπιακό, όπως και πέρυσι, με το 4-0 τον Ολυμπιακό και πάλι. Και όμως τι θέμα και τσπάγια. Φοβερά πράγματα. Καλό μεσημέρι.